Κρήτη, καλησπέρα. Τι θα δείξουμε, καλησπέρα, τι θα λοιπόν. δείξουμε σήμερα? Σήμερα θα περίμενα για αρχή. Έχω ακόμα βέβαια την κάμερα, αλλά ήθελα κυρίως να το φτιάξω λίγο για να μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, η ομάδα του ESL μας. Η ομάδα του ESL μας. Η ομάδα του LOL, λοιπόν. Του ESL μας. Λοιπόν, η ομάδα του LOL, λοιπόν, ξεκινάει μια πολύ καλή προσπάθεια. Με απότερο σκοπό τη εκδίκηση του ESL τουρνουά. Εσύ έχεις δει το όνομα της αντίπαλης ομάδας, έτσι? Όχι, δεν το έχω δει. AP Master Yi. AP Master Yi, παιδιά, είναι και μέσα στη μέτα. Τα παιδιά είναι μέσα στο Champion Selection ήδη. Αλλά δεν μπορώ να τους βάλω για Spectate Game, να μιλήσω με τον. Επειδή είμαι ήδη στο Spectate, αναφέρω ότι τώρα τελειώνουν τα picks. Οπότε με το που γίνουν τα picks θα μπορείς να μπεις, Βασίλη, για να το δείξεις. Όμορφα, όμορφα, όμορφα. Μισό λεπτό. Ναι, να σας πούμε κάποια πράγματα για την ομάδα, η οποία είναι γενικά καινούργια. Σκεφτείτε ότι είναι το δεύτερο ή το τρίτο τουρνουά που παίρνουν μέρος. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το τρίτο κατά σειρά, γιατί έχουν ξαναπαίξει μια φορά τρίτο, σε ESL. Αλλά το δεύτερο, με βάση το νέο mid laner που έχουμε, τον Τζόκε, καθώς έφυγε ο Frozen Knight λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Το παιδί παρόλα αυτά προσπαθεί να μπαίνει και να είναι active όσο μπορεί, έστω και για sub. Ακριβώς. Οπότε με τη νέα ομάδα των Τζόκε, το πρώτο μεγάλο τουρνουά ήταν το eFood, που καταφέραμε και φτάσαμε και παίξαμε το Different Dimension. Για να είναι κάτι άκυρο, έχουμε κάνει σερ το stream. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει σερ, μήπως το stream. Ναι, το έχω κάνει εγώ, μην αγχώνεις γι' αυτό. Ωραία, για αρχικά σε λίγο επίσης να φτιάξω λίγο πάνω τα Igulu Gaming, λοιπόν. Igulu Gaming vs AP Master Yi. Περίμενα. Δεν σημαίνει ότι το όνομα είναι, επειδή είναι troll, θα τους υποτιμήσουμε, έτσι. Εννοείται αυτό. Λέτε, έχω κερδίσει, φίλε, με όνομα το μαντίο των Πολωνών, να ξέρεις. Κλαίω. Και μάλιστα είχαμε φάει και καζούρι για αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Γιατί? Στο τουρνά, ναι. Γιατί τους φάνηκε πολύ τρογιά το όνομά μας τότε και είχε... Εντάξει, είχε πλάκα. αυτό, δηλαδή, μπορεί τα παιδιά να τρολάρουν με βάση το όνομα, αλλά σαν παίχτες να είναι καλοί. Οπότε δεν τους υποτιμάμε, έτσι. Να δούμε και την ομάδα πώς θα τα πάνε. Και μάλιστα στο τουρνουά, να αναφέρω ότι θα είναι και Void Gaming, που άμα πάνε όλα καλά και κερδίσουμε όλα τα μάτς μέχρι τον ημιτελικό, θα τους συναντήσουμε εκεί. Το οποίο είναι από την απέναντι πλευρά των brackets. Απέναντι, ναι. Θεωρητικά απέναντι είναι. Κάπως έτσι. Απλά είναι λίγο πολύ πλακό το να εξηγήσουμε τα brackets πώς πάει. Εντάξει, δεν είναι... Εντάξει, κοίτα, προσωπικά πιστεύω ότι... Τι έκαναν, παιδιά, εδώ πέρα? Ναι, εντάξει. Τι έκανε, Bill? Θεωρητικά, όταν αλλάζει τον τίτλο του broadcasting και συνέχεια αλλάζει και το παιχνίδι από πάνω, για κάποιο λόγο, όσο κάνει η ανανέωση πάλι το τίτλο, έπρεπε πρώτα να κάνει το αλλαγή το παιχνίδι και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα, γιατί ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα για να δούμε τα bans, στα picks των δύο ομάδων. Η δική μας είναι, έχει, όχι, η δική μας έχουν, λοιπόν, Gragas Jungle, Rammus Top, Bard Support, Kalista ADC και Corki Mid. Να ξέρεις βέβαια ότι ο Corki για κάποιον άγνωστο λόγο, εντάξει, όχι τόσο άγνωστο, λόγω έχουν των... Έχουν λίγο πολύ το line-up, η αλήθεια είναι. Δεν είναι, έχουν... Εντάξει, όταν βάζεις τον Corki μέσα, εστιάζεις πάρα μα πάρα πολύ στο poke, σκέψου. Είναι πολύ δυνατό το composition σου όταν έχεις θεωρώ μέσα Corki. Άμα θυμάσαι γενικά στο περασμένο ESL, όχι στο περασμένο eFood, εκείνος που είχε παίξει περισσότερο από όλους Corki, πρέπει νομίζω να ήταν ο Miracle τον DD, όπου το παλικάρι, παρόλο που είναι ID και όχι mid laner, έβγαζε πάρα μα πάρα πολύ damage. Ειδικά με τα νέα Masters θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπασμένο pick. Κάνει proc το Thunderlords, σκέψου, σε ένα fight μπορεί να το κάνει τουλάχιστον πιστεύω 3 με 4 φορές. Κοιτάξτε, έχουν και ωραίο κόμπο τώρα με το Rammus εκεί πέρα, ο Bard, η ulti. Ναι, είναι, κοίταξε, είναι ενδιαφέρον. Θεωρητικά πρέπει αυτή τη στιγμή να βλέπουμε, ναι. Ωραία, πρόλαβα και λίγο τα τέτοια. Πρόλαβα για λίγο τα. Έχει delay ένα λεπτό ακόμη. Βέβαια, δυστυχώς δεν μπορώ να δω η αλήθεια τα bans των δύο ομάδων. Αυτή είναι, κάτσε να δω.
Αλλά επίσης δεν μπορώ να δω κιόλας και ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι απέναντι. Ο Ντέξι μου τα Δεξιά, δεξιά εμφάνισε. εμείς. Βασικά μου εμφανίζει μόνο το όνομα του Ντέξι για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί. Μήπως Αχα, απλά μόνο Ράμου το Στόπ, Ντέξι. απέναντι στην Queen θεωρητικά. Δεν νομίζω να στείλανε Queen Mid. Ναι, Λούλου μην Βέβαια νομίζω. και η Λούλου Τόπ είναι πολύ viable σαν πικ και είναι και γενικότερα για χρόνια είναι μες στη μέτα. Πιο πολύ η ομάδα των Γουλού είναι για να θέλουν γενικότερα να κάνουν πιστεύω πικ στα παιδιά. Δηλαδή, όποιος, γενικότερα όποιον πιάσουν αυτός να είναι νεκρός και να, στη συνέχεια να πας objectives. Απ' την άλλη, λόγω Τζάνας βλέπουμε ότι έχουν πολύ δυνατό disengage. Από τον Ζακ έχεις πολύ δυνατό crowd control μέσα στο teamfight. Γενικότερα έχεις πολύ δυνατή παρουσία. Η Queen και ο Ezreal είναι κυρίως, και η Lulu είναι κυρίως για poke. Εντάξει, γενικότερα έχουν ωραίο composition, αλλά τόσο καλό όσο το δικό μας δεν νομίζω. Θεωρώ ότι το δικό μας είναι πολύ πιο δυνατό στα teamfights. Ακριβώς. Εντάξει, έχουν και τον Ζακ, ο οποίος με την ult τους σπρώχνει τους πάντες, οπότε μπορεί να διώξει το Ράμους ή το... Ναι. Ή το Μπαρτ, ξέρω εγώ, ανάλογα το fight κιόλα. Αλλά εντάξει, πολλά παίζουν ρόλο, η αλήθεια είναι έτσι, δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Όπως και για εμάς μπορεί να έχουμε ένα δυνατό κόμπο, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το πετύχουν με τη μία. Μπορεί να μην τους βγει. Οπότε να δούμε το παιχνίδι πώς θα τα πάει. Mm-hmm. Προγνωστικά για πες, πες μας, Μπιλ. Τίποτα. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι δεν θα φτάσω στο σημείο να απειλεί για τους δικούς μας. Να ξέρεις. Mm-hmm. Παιδάκια, θα χρειαστεί λίγο να περιμένω 2 λεπτά για να μπούμε στο παιχνίδι και αλλάξω το παιχνίδι σε window, γιατί για κάποιο λόγο μάλλον πρέπει να το έχω full screen. Και για να μπορέσει και να όμως, είναι... Κι όμως, είναι καλή, Βασίλη. Εντάξει, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, έχουν 3 diamond, ένα gold, ένα platinum. Να σου πω την αλήθεια, δεν με ξετρελαίνει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι με ναι, πιάνει. Σίγουρα. Εντάξει, αντικειμενικά τα παιδιά έχουν πολύ δυνατό, έχουν πολύ δυνατό bot. Δηλαδή, το Bartle, Καλίστα, πίστεψέ με, είναι υπερβολικά πολύ δυνατό. Ο Bartle μάλιστα... μπορεί να γίνει πάρα πολύ ενοχλητικό και η Καλίστα επίσης, αν ξέρει να στακάρει το E της, μπορεί να είναι όχι απλά ενοχλητική, να γυρίσει και να φτάσει στο σημείο να γυρίσει και να πει: OK, κάνω swapping. Και με Ignite ο Bard, έτσι θα παίξει επιθετικά. Ναι, παίζει σίγουρα επιθετικά. Ενώ η Τζάνα παίζει με Exhaust. Οπότε μάλλον θα προσπαθήσει να παίξει λίγο με Poke και λίγο πιο. Για κάποιο λόγο τα παιδιά του LOL κάνουν κλήσεις. Για κάποιο λόγο μάλλον. Μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Ορισάμε, δεν ξέρω. Γενικότερα το Skype είναι ό,τι χειρότερο παιδιά αυτή την περίοδο, να ξέρετε. Αν μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ή τέτοια να. Θα είναι πολύ καλό. Και τώρα λογικά πρέπει να μπήκαμε στο παιχνίδι, αν ακούω καλά. Μπήκαμε στο παιχνίδι, ναι. Κάτσε, γιατί ακόμα δεν έχω την εικόνα στο Twitch. Όχι, δεν γίνεται, δεν εμφανίζεται, γιατί ακόμα δεν έχω μπει μέσα στο παιχνίδι για να φτιάξω τις ρυθμίσεις. Α, ναι, 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 σωστά. Πέρα, και μάλιστα ακόμα δεν ξεκινήσαμε και έχουμε τέτοιο. Και έχουμε. Pose. Ό,τι μας είπε και ο Tex, παίζει με 300 ping. Για κάποιο λόγο, ναι. Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σε συμβαίνει. Καλά, ναι. Που έχουμε πει Internet στα πάντα. Είναι. Μην μπαίνεις σε X-Hamster, Pornhub κλπ. Ναι, μην αγχώνεστε. Δεν προσπάθουμε να προωθήσουμε παιδιά πορνογραφικό υλικό στο stream. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μας βλέπει και ο κόσμος. Δεν θα πρέπει να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Πρέπει. Λίγο. Team Speed Φουντουγού, πέστα ρε τόλι, αγόρι μου. Δεν θέλουμε tips. Εμείς πάμε για Discord. By the way, ναι, δοκιμάσαμε σήμερα το Discord. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Έχει πολλές παρόμοιες επιλογές με το TS. Τώρα να σου πω την αλήθεια, σε θέματα απόδοσης δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό να έχει αυτά τα προβλήματά του. Εντάξει, είναι και free, είναι πολύ δυνατό. Ναι. Δεν είναι καθόλου κακό. Μας έστειλε ένα μήνυμα ο Ηλίας Αποστόγολόπουλος, ο οποίος είναι το παιδί των Cowboy. Καλησπέρα, είδα ότι η ομάδα WL Gaming και είμαστε εδώ τα δύο team. Με ποιο μπορώ να μιλήσω για να ετοιμάσουμε ένα αρθράκι για την ομάδα. Γιάννη, να σε βάλω σε κοινή συζήτηση. Βεβαίως. Ωραία. Γιάννη, report λέει, Γιάννη, είσαι κακόμιστος.
Ναι, ρε, δε, του αρέσουν τα πλοκάμια αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα πλοκάμια, παιδιά. Αλλά το Discord είναι και το design, είμαι λίγο του design. Μ' αρέσει. Ναι, το... είναι γουστός. Είμαι λίγο. Ξέρεις, έχει λίγα χρωματάκια. Sorry για το smashing keyboard, για μπορεί να ακούτε. Χίλια συγγνώμη. Μας παρακολουθεί και η Εύα από το G-Net. Εύα, γεια σου Εύα. Τιμή μας που μας παρακολουθείς, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακόμη να φτιάξουμε. Οπότε αναμένουμε. Να αναμένουμε. Θεωρητικά πρέπει ο Dex... Α, έχει... Είδες καθόλου άμα έχει κάνει καθόλου κάποιο restart ο Dex? Γιατί εμένα προσωπικά δεν μου εμφάνισε κάτι. Κοίτα, τώρα έχει μπει στη κλίση της ομάδας, οπότε... Λογικά θα συνδεθεί τώρα. Δεν νομίζω να καθυστερήσει. Κάτσε να βάλουμε λίγο το chat λίγο σε πιο εμφανή σημείο. Βασικά πρέπει να φτιάξω λίγο το interface. Παιδιά, έχω να μπω LOL χρόνια. Χρόνια. Εντάξει, όχι και χρόνια, αλλά... Χρόνια, εντάξει. Είσαι λίγο old school player. Είμαι λίγο old school, ναι. Είμαι. Όχι, εντάξει, τώρα είναι πολύ πιο normal. Για να μπορούμε να βλέπουμε και το chat. Μια χαρά φαίνεται πάντως. Περιέργος, ναι. Περιέργος. Ο κακός. Γιατί ναι. Μια χαρά φαίνεται. Παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι εάν για κάποιο χαζό λόγο αποφασίσει να πέσει με τη μία το ίντερνετ, δεν είναι κάτι. Από αύριο περιμένω την 50. Από αύριο περιμένω την 50. Βασίλη, δεν είπες κιόλας ότι θα είναι το πρώτο μας cast, οπότε είμαστε λίγο... Έως πάρα πολύ νουμπάδες. Έως πάρα πολύ νουμπάδες. Και δεν υπάσαν στον extreme, και ο extreme κάνει center και βάζει goal. Γιάννη Καστάρης, λάθος παιχνίδι. Α, sorry. Από ό,τι βλέπουμε γενικότερα έχουν κάνει pause εδώ και 2 λεπτά 4 λεπτά συγγνώμη. Άρα έχουν, εντάξει. Χαλαρά γενικότερα δεν βιάζονται από ό,τι κατάλαβα και τα παιδιά. Υπάρχει κάποιο όριο στο pause, αλλά δεν είναι σημαντικό. Ναι, έχει ένα 30 λεπτό. Βέβαια είναι ανάλογα κιόλας και με τους κανόνες του τουρνουά. Δηλαδή για κάποιο λόγο μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος για ποιον ηλίθιο λόγο έχω ακόμα τον ήχο του Hearthstone. Τον ήχο του Hearthstone για follow. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Αγορίνα, όποιος και αν ήσουν, άντε, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να σε δω. Κάτσε τα πάντα εδώ. Είχαμε να γίνουν δύο follower. Ναι, για κάποιο λόγο κάθε φορά ακούω τον ήχο του Tyrion που λέει put your faith in John Cena. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε δω. Ποιος είσαι εσύ που είσαι μας έκανες follow? Άρα, Ντουμιαν. Άλλα ρε, Ντουμάνης. Ντουμάνης GR. Και ο Απ Λέλε. Καλώς ήρθατε αγωνία σε community. Το Ντουμιαν πώς ήρθε, δεν μας είπε. Το, τι. Το Ντουμιαν πώς ήρθε. Το Ντουμάνης. Ντουμάνης είναι, όχι Ντουμιαν. Εγώ το διάβασα στην αρχή λάθος. Τότε είναι μια χαρά είναι το όνομα του παιδιού. Εγώ είμαι ανάπηρος. Μη το βρεις το παιδί. Λοιπόν, τα European Caster Γιάννη Μόλα και έτσι. Εννοείται ότι μιλούν. Εδώ πέρα βλέπουμε στο chat γενικότερα μερικά πικρόχολα σχόλια από τον αυτό το player μα. Κάποια άρμη. Ωρε, χαμό γίνεται. Πάμε, ρε παιδιά, πάμε. Κάποια άρμη. Θα να φτιάξω και λίγο. Κάποια άρμη. Κάποια άρμη, φίλε, είναι Teaming Game, φίλε. Είναι ο Pawn by Night. Ο οποίο, by the way, να ξέρετε, χθε παιδιά έκανε και γάμο τα streams. Και γάμο τα streams. Όταν έκανε, φίλε, casting το horror. Πάμε το spam, πάμε λίγο spam, πάμε λίγο. Εντάξει, το παλικάρι έδωσε πολύ πόνο. Και μετά είχε κιόλας και πολύ πλάκα η εικόνα η οποία του στείλει η Κατερίνα. Put your faith in John. Και έχουμε κιόλας και άλλο ακόμα. Να πεθάνετε. Γιατί να πεθάνουμε, ρε, τι όνομα είναι αυτό. Για το Θεό δηλαδή. Όπω τι γίνεται, χαμός γίνεται. Έφερε το άρμιο Τόλης. Ρε παιδιά, το κάποιο άρμιο άμα το αλλάζετε σε γλουγλούδες θα ήταν πιο ωραίο. Put your faith in the chance. Καλώς, παιδιά, πάμε να γίνουν πολύ. Δώσ' το σύνθημα, Τόλι. Τι κοινάξ, καλώς ήρθες, αγορίνα. Πάμε. Τόλι, δώσ' το σύνθημα. Πω, μιλάμε, το οποίο δεν παλεύει να ρωτήσω. Ωραίο, ταιριάζει, χαίρεστο με LOL. Ναι, χαίρεστο με LOL, ναι, είναι τέτοιο. Έχουμε τον 11 SMN11 και τον Please Lel. Καλώς ήρθατε, παιδες.
Πάμε κάποια άρμη, έλα, έλα, πάμε, πάμε. Γιάννη, κάτσε καλά, είσαι το άρμη. Το όλοι γλουγλου, γλουγλου. Νόξ, είσαι μουνάρα. Κάτι, κάτι ξέρεις για τον Νόξ εσύ. Και ο Γιωμίτσου βγήκε για το παιχνίδι, γιατί βγήκε ο Γιωμίτσου το παιχνίδι. Ο Γιωμίτσου βγήκε. Ναι, ο Γιωμίτσου. Ο Γιωμίτσου πίσω είναι τους απόρτους, μπορεί να κάνει κάποιο restart το παιδί. Ρέντι, οι δικοί μας λένε Ρέντι, βγήκε τώρα η τζάμα. Στο μεταξύ έχω απορία ακόμα να δω εάν αυτή η Λούλου ή η Queen είναι top lane ή mid lane, δεν ξέρω. Καλά, συγγνώμη, ο Dex αποφάσισε να κάνει αν πώς το παιχνίδι κοζό του το πει. Βρε ούφο. Βρε ούφο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί έχουμε αρκετούς που μπήκαν. Έχουμε τον Ανέστη, ο οποίος μπήκε κάτω στην παρέα. Έχουμε το Jim Spire 2002. Έχουμε τον Κώστα. Κώστα σε MC, yo. Ο Da Place GG. Έχουμε τον Τρελός F5GR, ο Παπατζόνης. Ο Λάμπρος είναι ο καλύτερος. Κάποια άρμη, κάποια άρμη, κάποια άρμη, κάποια άρμη. Κάτι μου λέει ότι είσαι από το κάποια άρμη. Κάτι μου λέει, δεν ξέρω. Ο Γιωτσιμίτσο βασικά μπαινοβγαίνει, μπορεί να τρώει DC το παιδί. Πάντως το post συνεχίζεται. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε το post να γίνει αυτή φορά από την πλευρά τη αντίπτυξη AP Master Key και όχι από τον WLG, by the way. Να ξέρετε. Παίζει κάποιο ρόλο. Ναι. Κάθε ομάδα έχει ειδικό τη post time. Μπορεί, με λίγα λόγια, μπορεί να παιχνίδι να καθυστερήσει μέχρι μία ώρα, γιατί μπορεί μία ομάδα να μπουζάρει για μισή ώρα και άλλη, άλλη μισή. Α, ωραία. Σου λέει, ένα μισάρα που είναι καθολάκι να ράξω. Ένα μισή και μισή. Να το σοπρέι. Ο Μπομπ Σουγκαρά εκεί στο Πανταγόνο. What? Τι έχασα στο chat. Δεν στείλαμε στο break. Γιατί τα βλέπω αυτά. Ε, με τα βλέπεις. Kids. Fuck yeah. Who lives in Pimple. Double Power X, γεια σου Double Power. Πον πάει καλώς ήρθατε παιδες. Με τη τιμή να είναι στη... Έλα ρε. By the way, δεν πιστεύω να έκλεισες το stream. Έχεις κανονικά αρκετές ώρες ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ παιδες. Λογικά ο Τόλης έφερε το crew εδώ πέρα και λέει κάτσε να τους δώσουμε λίγα views στα παιδιά γιατί είναι κρίμα. Τι καλώσα. Κακία δεν παίζεται. Και τα αυτιά μου μόλις καταστράφηκαν. Big Tart τη νέα, εδώ, σαπίζουμε. Δεν φαίνεται. Αχνοφαίνεται βασικά. Γιατί τα αυτιά μου καταστραφούν έτσι. Λοιπόν, και... Ναι. Συνεχίζω να μην μπορώ να καταλάβω αν αυτή η Λούλου είναι mid ή όχι. Εγώ πιστεύω mid θα είναι. Για πάμε, για πάμε. Και να πάει Queen Top. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Πάμε, από ό,τι βλέπω... By the way, έχουν double TP άλλοι. Η AP Master G. Ναι, όντως. Βρε... Βρε χότζιδες. Συνεχίζουμε όμως ακάθεκτοι. Ναι, δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Όπα, sorry. Παρτάρουνε. Ναι, και οι δύο ομάδες στοχεύουν στα αντίπαλα Red. Ναι, αλλά πάει διορόμως. Πάντως υπάρχει γουρα την αντίπαλη ομάδα για να δουν, ξέρω εγώ, κάποια αν κυρίσουν κάτι πιο extreme. Πήγανε μπει δικοί μας. Και όπως και αντίπαλη ομάδα δεν έχουν σκοπό και να κάσουν, απλά γουρτάραν ο καθένας στο αντίπαλο red και γυρίζουν πίσω χαλά, στα δικά τους κόμπους, ναι, ακριβώς. Τους, δεν παίξαν και, το και τελικά ναι, είναι queen top. Queen top, ναι. Επίσης, οι δικοί μας έχουν σκοπό να κάνουν swap lane. Ενδιαφέρον, δεν το έχω ξαναδεί η αλήθεια από τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι και κατά τη διάρκεια του πρώτου ηφού, βασικά στο ηφού που είχαν πάρει μέρος, αλλά και στο πρώτο ESL, δεν επιχειρήσαν ποτέ η αλήθεια είναι να κάνουν. Συνεχίζουν να πονάνε τα αυτιά μου. Μην είχα χαμηλώσει το LOL. Αυτό ακριβώς. Παίζει επιθετικά ο δικός μας κόρκι, ο Τζόκε. Ακριβώς, φίλε. Ο κόρκι γενικότερα. Γενικότερα το AD mid μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό το να απέναντι caster, να ξέρεις. Βέβαια, ο Corki βασικά πιο πολύ θεωρείται caster παρά DPS.
Όχι πως δεν θα βγάλει damage με τα auto-tax, αλλά... Ξέρεις τι, κόρκι τώρα π.χ. ωραία, άμα ήταν ενάντια σε κάποιον Zed. Όχι, πάλι θα του παίρναγε damage και θα του παίρναγε ακόμα χειρότερο damage, γιατί πολύ απλά ο Zed στην αρχή δεν έχει την πολυτέλεια να περάσει αρκετό damage, έχει μόνο ένα Q. Άντε στο level 2 να σου περάσει ένα W και άμα, είναι, άμα το παίξει καλά με το Shadow, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να σου βγάλει το aggression. Στο μεταξύ, οι W chip αποφασίσουν τέτοιο, να κάνουν τέτοιο double jungle. Δεν είναι καθόλου κακό βέβαια. Δεδομένου βέβαια ότι και το απέναντι bottom lane πιέζει αρκετά. Βέβαια δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάποια αξιόλογη ζημιά στο turret. Εντάξει, δεν έχουν και κάποιον μπροστά του στο ακριβώς, bottom lane των αντιπάλων. Αστείτε, εγώ δεν έχω αλλάξει κάτι πολύ βασικό. Τι δεν έχει αλλάξει? Την Queen να τη βάλω στο top lane και τη Lulu στο mid lane. Πάντως, αυτή τη στιγμή στα gold είναι πάνω κάτω τα ίδια top laners. Δηλαδή, παρόλο που η Queen θα πρέπει να τρώει κανονικά την Nile, δεν τρώει ιδιαίτερα. Ο Bart εδώ βαράει το Zac. Χάνει και το ward του. Ακριβώς, προσθέτει μια, βασικά βάζει λίγο πίεση. Βλέπω ότι θέλουμε να παίξουν πολύ επιθετικά πάντως. Ναι, εντάξει, τον Dive θα το τρώει, αλλά είναι πολύ έξυπνο το ward το οποίο έχει βάλει η Queen. Θα συμφωνήσω. Και θα φορσάρουν, και... φορσάρουν κιόλας, θα τις πατήσουν κιόλας και το flash. Εντάξει. Καλό το aggression το οποίο έχουν βγάλει, δεν έχουν ακόμα, δεν είναι άσχημο καθόλου. Ισχύει. Κανονικά βέβαια θα έπρεπε... στο μισό το turret, το WD, τον bottom. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε και ο jungler ο οποίος κατεβαίνει τώρα κάτω για να βάλει πίεση και εκείνο στο lane και πιθανότητα κιόλας και μετά να ακολουθήσει κιόλας και κάποιος δράκος. Αντικειμενικά, τα παιδιά του bot, το απέναντι του bottom lane έχουν βάλει πολύ περισσότερη πίεση στο lane σε αντίθεση με τους δικούς μας, αλλά... Το deny το οποίο θα φάει η Queen είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα φάει ο Ράμους, θεωρώ. Θα θέσεις η Queen είναι damage και χρειάζεται damage ο Ράμους, απλά το μοναδικό πράγμα το οποίο τον νοιάζει είναι να έχει mobility και να πιάνει κόσμο. Δεν τον νοιάζει κάτι άλλο. Παρένθεση, έχουν πάρα πολύ δυνατό teamfight γιατί ο Ράμους άμα άπαξε κάνει κάποιον taunt, αυτόματα κατεβαίνει το armor του, πέρα ότι φυσικά σε ταντάρει. Οπότε θα βγαίνει, οπότε ξέρω εγώ, όπα κι άλλο pose. Πάλι pose. Οπότε αλλά θεωρητικά θα, όποιον πιάνει WLG θα πρέπει λογικά να είναι αυτόματα νεκρός. Αυτόματα. Κοίτα, είναι ανάλογα. Άμα το παίξει και έξυπνε ο Ζακ με την ulti, τον εκτοπίζει το Ράμους. Οπότε ίσως, ανάλογα και με τον τρόπο που θα παίξει και ο αντίπαλο jungler, να καταφέρει να σώσει αυτό που θα πιάσει ο Ράμους. Δηλαδή παίζουν πολλά ρόλο. Αλλά συνήθως με Ράμους τώρα, άμα πιάσει τον αντίπαλο, εντάξει. Με καλή στα κόρικη, Bard. Και η Gragas είναι σχεδόν dead πραγματικά. Το θέμα είναι να καταφέρει να πιάσει τον Ezreal, ο οποίος έχει ουσιαστικά μέχρι και double flash. Για κάποιο λόγο ξαναγίνε πάλι πόλους. Πρώτο fight. Δεν νομίζω πρώτο fight, δεν το χαρακτήριζα καν double fight. Το πέρα αντίθετα, ο Ράμος προσπαθεί να μπεϊτάρει την Queen. Ο Dex είχε παραμείνει στο θάμνο, οπότε δεν νομίζω να... Δεν ήθελα να το ρισκάρει κιόλας. Να. Πάντως η Queen δεν μπορούσε να βγάλει περισσότερο aggression και παράλληλα κιόλας δεν είχε flash. Βέβαια είναι πολύ πιθανό ότι άμα είχε flash η Queen θα είχε μπει. Θα είχε μπει στο Ράμους και μάλιστα με τα χίλια, δεν θα το είχε σκεφτεί καν. Να ο αναμενόμενος δράκος ο οποίος είχαν πει ότι είναι πιθανότατα να γίνει. Πρώτος δράκος και ένα flash, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιήθηκε κατά λάθος. Όχι. Smite ήταν. Smite ήταν. Και ο Μπάρτ εδώ πιάνει την τζάνα. Εντάξει, δεν είναι κάτι, δεν απειλείται. Δεν απειλείται. Αν έχει ακολουθήσει, αν έχει ακολουθήσει ο Κόρκι, αυτή η τζάνα αυτή τη στιγμή θα ήταν νεκρή και θα είχε πέσει κιόλας και το first blood. Αλλά τίποτα. Ο Dex μάλλον προσπαθεί να βγάλει κάποιο gank στο top, το οποίο δεν. Ο Ράμους θέλει το χρόνο του και το χώρο του βασικά. Γενικά τα παιδιά έχουν κάνει κάποια εξάσκηση στο θέμα της τακτικής. Ναι. Ο Outshot γενικότερα από ό,τι έχω μάθει έχει ρίξει ώρες. Και γενικά φαίνονται πολύ πιο ανώτερη σε σχέση με το τουρνουά του eFood. Εντάξει, από όπου βασικά και αν πάρεις μέρος, παίρνεις μια εμπειρία τώρα, ανάλογα καλώς και με την πορεία που θα κάνεις, θα πάρεις και την αντίστοιχη εμπειρία, δεν έχει... Σίγουρα, εννοείται. Εδώ εντάξει, πάνε να κάνει μια προσπάθεια, αλλά είναι θέμα το πώς δέχεσαι την κατάσταση, δηλαδή άμα σκεφτείς ότι μπήκες στο τουρνουά και ότι έχασα και ότι δεν πήγα έτσι όπως αν το ήθελε και σε πάρει από κάτω, τότε έχεις κάσει το λόγο για τον οποίο έχεις μπει μέσα στο τουρνά. Στο τουρνά μπαίνεις μέσα για να δοκιμαστείς, να δοκιμάσεις τα χτυπιές σου. Σίγουρα. Σχετικά.
Η εμπειρία Βέβαια, του μετράει. αμέσως επαγγελματική ομάδα, βέβαια, η οποία στοχεύει σε κάτι άλλο, εντάξει, και παίρνει τελείως διαφορετικό το πράγμα. Έλα, Αλλά τα εντάξει. παιδιά, σκεφτείτε, δεν είναι γενικότερα το τρίτο τους κατά σειρά τουρνουά, οπότε πάνε αρκετά καλά. Τρίτο. Μάλλον το δεύτερο δεν είναι, δεν κάνω Όχι, λάθος, όχι, έχω έχουν, τσέκαρ. το τσέκαρα μπήκα μέσα τώρα στο ESL, Α. έχουν ξαναμπεί σε ένα ESL, έχουν μπει στο eFoot. Πολύ καλό το Ωραία, και θάνατο εδώ, από τον για να Μπαρ. δούμε εδώ τι γίνεται, Περνάει, καλή περνάει πάρα πολύ ωραίο Μπουκ. Πολύ καλή κίνηση από τον Ζακ. Okay. Για να δούμε. Αλλά εντάξει, νομίζω καλή στα δεν έχει, δεν θα χάνει, δεν παίζει. Παίζει δηλαδή για την αρχή παλιά ομάδα. Πολύ καλό το bait το οποίο έριξε εδώ πέρα, βασικά η απέναντι Ισραήλ. Ω, flash! Ωραίο! Πολύ δυνατό. Και θα απαντήσω αμέσως στην WLG γενικότερα στο first blood. Γενικά θα είναι σκοτώνοντας δυνατό το top lane. Να σου πω την αλήθεια, παρόλο που σου έλεγα στην αρχή ότι έχουν ένα γκολντάκι, ένα πλατινουμά. Εντάξει, αντικειμενικά ναι, σκέψου ότι είναι στα ίδια ακριβώς gold. Πάνε πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Βέβαια τα πάντα δεν θα κρυφτούν στα teamfights, ακόμα δεν έχει γίνει κάποιο teamfight. Δεν έχουν ούτε καν 4v4 δεν έχει γίνει. Ένα έγινε βασικά μόλις ένα κάνει το πίνακα στο πόδο. Αλλά εντάξει, δεν έχει να λέει. Ναι. Αλλά η αρχή είναι δυνατή αρχή, έτσι. Mm-hmm. Καλές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Το mid lane έχει μια διαφορά τάξης των 400 gold. Βλέπουμε ότι γενικότερα ο Corki πατάει αρκετά την αντίπαλη Λούλου για 21 κρυπάκια που σημαίνει γύρω στο 1,5 kill, σκεφτείτε. Κάθε 14 gold είναι και ένα kill. Εδώ πέρα βλέπουμε τον αργό θάνατο του supports, αυτό την αργή μάχη, ναι. Εντάξει, παιδιά χειροκρότημα, πήραμε το award. Είναι δική μας. Για απέναντι μπορούν να κάνουν το FF. Ο break εδώ θέλει να πάει λίγο πιο θετικά προς την τσάνα. Ακριβώς. Μα αυτή είναι η ιδεολογία του Ramos, θέλεις απλά να πιάσεις κόσμο, δεν θέλεις κάτι άλλο. Ακριβώς. Εστιάζεις πάρα πολύ στο mobility. Ο Bart μπορεί να σου δώσει mobility με το heal του. Ο Ramos γενικότερα από μόνος του είναι ένα καθυστερημένο αμαρτύλο, το οποίο άπαξε πατήσει το Q τρέχει σαν μπό. Εντάξει. Έχουνε mobility ήρεμα αρκετό. Είναι ήρεμα τα πράγματα γενικά. Ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο σημαντικό fight. Ο Corki απλά βάζει πάρα πολύ πίεση στο mid. Δηλαδή θέλει να φορσάρει τη Λούλου να φαρμάρει under tower. Βέβαια η Λούλου με blue buff δεν νομίζω να έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα να κάθεσε να σπαμάρει abilities. Το πρόβλημά της ήταν κυρίως όταν δεν είχε το blue. Βέβαια, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ταγκάρει λίγο damage minion απλά και μόνο για να... γιατί θέλει και καλά απλά να φρυζάρει το lane. Δεν το κατάφερε. Βασιλία, αν επιτρέπεις, η ομάδα της Dota 2 κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι. Έλα ρε. Πάρα μπράβο στα παιδιά. Νίκη, ναι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Το τελειώσαν βασικά τόσο πολύ γρήγορα, γιατί έμαθα ότι παίζανε τέτοιο. Έμαθα ότι παίζανε 4 και 4. Τελείωσε σε 11 λεπτά για κάποιο γνωστό λόγο. Τα παράτησαν οι αντίπαλοι, δεν έχει καταλάβει. Αλλά από ό,τι βλέπω, τους κάνανε πολύ ζημιά με invoker στο mid και head spirit. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια έτσι και αξιόλογη προσπάθεια. Πάει και η Λούλου. 1-2 την ομάδα των Glu-Glu Gaming. Ναι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το farm του Corki, θα μπορούσε να φτάνει το Forgiven, αλλά δεν νομίζω Forgiven, φίλε. Είναι πολύ καλύτερο στο farm. Εντάξει. Farm, αλλά... βασικά, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο που του είχαν βάλει κάποια στιγμή στο LCS Farm Maniac. Την ατάκα αυτή. Είναι πολύ μπροστά το παιδί στο farm. Κάποια πράγματα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Μπορεί να μην τονίσω τόσο πολύ τις επιτυχίες των Ελλήνων παικτών, αλλά ισχύει ότι ο Forgiven έκανε κάτι πάρα πολύ καλό. Και γενικότερα η καριέρα του μέχρι στιγμής θεωρώ ότι πηγαίνει πολύ καλά. Δεν νομίζω αυτός ο παίκτης να χαθεί ακόμα και όταν θα γυρίσει μετά από ένα χρόνο. Βασικά 9 μήνες. Και έχουμε και δύο followers, τον Νότο Κράτο. Κρέιτορ. Δεν ξέρω. Okay. Πάντως. Πάει στο bot lane, teleport. Κατεβαίνει και πρέπει. Δεν προλαβαίνει καν. Καλείστε να μπει μέσα στο πόρταλ του Μπάρτ. Ναι, δεν πρόκειται. Πολύ καλό teleport και γενικά πολύ καλή κίνηση από την ομάδα των AP Master League. Μπορεί. Ναι. Το μόνο και μόνο το TP. Μόνο και μόνο το TP ήταν αρκετό για να κάνει την κατάσταση πιο πιεστική. Ου, μπεϊτάρει πάρα πολύ όξυπνα εδώ πέρα το ulti του Ζακ, ο οποίος τώρα αρκετό damage, αλλά δεν νομίζω να έχουν σκοπό να το πολεμήσουν. Εδώ ο Ράμος μπαίνει μέσα με ulti, για να δούμε.
Πιστεύω ότι για κάποιον. Πολύ καλό, πάμε Κόρκι. Προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο και. Όπα! Αρκετώντα μέσα τον Κόρκι. Double kill. Teleport πίσω. Απ' τη Λούλου, Γιάννα. Φλάσ από εδώ, φλάσ από εκεί. Χαμό. Φλάσ παραπέρα. Πάει και η Λούλου. Double kill για τον Κόρκι. Double kill για τον Ράμου. Και Δράκο. Πολύ καλή κίνηση. Η αλήθεια είναι, παιδιά, πως ο Ράμου εδώ πέρα όχι απλά κράτησε την αντίπαλη ομάδα. Πρέπει να ήταν. Ο MVP του fight, γιατί χάρη σε εκείνον ο Κόρκι ντύθηκε αυτή τη στιγμή. Ο οποίος Κόρκι λογικά πρέπει να είναι κιόλας και πάρα πολύ κοντά στο 3D Force, ναι. Οπό, όχι, τι. Το Κόρκι, Βασίλη. Συγγνώμη. Δεν είχες άδικο για το Κόρκι. Είναι πολύ ενοχλητικός, φίλε. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικός. Ακριβώς, είναι πολύ ενοχλητικός όπως το είπες έτσι. Και άμα καταφέρει και παίξει κιόλας και έχει κάποια στιγμή με το package το οποίο. Είναι σε cooldown από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Πρέπει βασικά. Δεν ξέρω αν το έχει στο fight αυτό. Άμα και καλά το χρησιμοποιήσει για να πάρει positioning. Αλλά πίστεψε με τον damage το οποίο βγάζει με την passive του. Είναι θεϊκό. Γενικά δεν αφήνει τη Λουλού στην ησυχία τη. Όχι, όχι. Κάνει αυτό που σου είπα. Προσπαθεί να τη φορσάρει να φαρμάρει under tower. Και πίστεψε με ένα caster δεν είναι εύκολο να καταφέρει. Ναι. Άμα δεν έχει αρκετό EP, δεν είναι εύκολο να καταφέρει να παίξει under tower. Οκ. Και η Queen είναι νεκρή. Η Queen δεν είναι νεκρή. Λάμπα το ulti πάνω στη Τζάνα και η Τζάνα ψωμί φυσικά έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν. Ω, δάτε που το flash. Πολύ καλή. Τελικά είναι νεκρή η Queen, παιδιά. Και αρκετά έξυπνο ulti από τον Bart. Οι οποίοι για άλλη μια φορά θα πάνε πάνω στην. Στην Λούλου. Δεν νομίζω να τους ενδιαφέρει να σκοτώσουν τον Ζακ. Πιο πολύ εστιάζουν στα κάρι. Βασίλη, πώς τους βλέπεις μέχρι στιγμής, πολύ καλή. Είχαμε πει μια ατάκα πριν από περίπου 3 λεπτά ότι η παιδάκι μου δεν είχε γίνει κάποια ενδιαφέρον fight. Όχι, μπορεί και 4. Αλλά... Εντάξει εδώ. Αχ! Ω, ναι, κι όμως. Ναι, καλή θα είναι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια καλίστα να καταφέρει να καστάρει το E της πάνω στα minion. Γιατί παίρνει αυτομάτως reset. Αυτόματα μπορεί να περνάει damage στον αντίπαλο για πλάκα. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα κατάφερε να κάνει ο Russian Vein. Κατάφερε και πέρασε έξυπνα το διπλό E στον αντίπαλο. Μπορεί να μην ήταν αρκετό το damage από το E το οποίο πέρασε, αλλά ήταν αρκετό για πλάκα να το σκοτώσει. Και... Νομίζω ότι το bottom lane γυρίζει πίσω αρκετά ευχαριστημένο και αρκετά χαρούμενο με αυτά που έχει. Λογικά η Καλίστα θα βγάλει αυτή τη στιγμή το Hurricane. Όχι, πήγε για Blade of the Ruined King. Ενδιαφέρον επιλογή. Λογικά το Hurricane θα πρέπει να είναι το επόμενο item του Russian Vein. Ο Χριστός και η μάνα του! Ο Χριστός και η μάνα του! Αλλά παρόλα αυτά η Τζένα θα πεθάνει, δεν είχε νόημα, ναι. Νάτο και το πάει. Οπό, πολύ καλή. Κι όμως τον έχει, κι όμως τον έχει. Για να δούμε. Ω, το πήρε. Όχι. Πολύ γρήγορο πάντως Icebone Garnet από τον Έστρα. Πολύ γρήγορο. Πολύ καλός. Ο οποίος παρόλο που στην αρχή είχε μια διαφορά νομίζω με την καλή στα γύρω στα 20 CS, έχει καλύψει τη διαφορά αυτή. Ο Τέξ για να δούμε πάει προς τον Έστρα, έχει πάει όμως πολύ damage. Καλή λούλη για τον Bard. Όχι, δεν τον νοιάζει. Απλά θα κάνει ένα smashing keyboard και απλά θα σκοτώσει τον Ezreal. Θα παίξει όλη τη ability, δεν τον νοιάζει. Πάρα πολύ καλό, μπράβο στα παιδιά. Και δεν είναι ότι παίζουν με αδύναμους αντιπάλους, έτσι. Ξαναλέμε ότι παίζουν με πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή με βάση το rank πάντα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, σαν ομάδα μπορεί. Συνήθως οι πρώτες ομάδες οι οποίες θα συναντήσει κάποιος στο ESL θα είναι Silver Gold. Τα παιδιά ξεκίνησαν με Diamonds απέναντι. Αρκετά ναι. Σημαντικό. Που δεν είναι έτσι κάτι. Προσπαθούν να βγάλουν και άλλο κάποιο aggression. Όπα! Double stun, πάρα πολύ ωραίο. Να το και το φάει στο mid. Καλή στα ελεύθερα εδώ. Καλή και θα πεθάνει η Λούλου. Εντάξει, έζησε ο Σάκ. Ο οποίο. Όχι, δεν είσαι. Πέθανε, δεν έζησε. πρέπει να πεθάνει λογικά. Πρέπει να πεθάνει με κανένα γκλέτ κάπου λογικά. Γιατί από ό,τι είδα δεν είχε κάποιο κόκκινο buff. Θα βγάλουν. Α! Φορσάρουν το heal του Ezreal και ο Ezreal θα παίξει πολύ έξυπνο ulti και θα πάρει τον Dex, τον Gragas. Κάνει διαφορά πιστεύω την αντίπαλη ομάδα. Να είναι αρκετά καλός. Εντάξει, είναι και δυνατός απαιτής. Ισχύει.
Πάντως, μέχρι στιγμής, αντικειμενικά, αυτός ο οποίος κρατάει την απέναντι ομάδα είναι ο Έζραλ, ο οποίος είναι βασικά είναι εκείνος ο οποίος έχει όλα τα κύλια της ομάδας, έχει το μεγαλύτερο φάρμ της ομάδας. Ακριβώς. Ο Γιάννας με δω κάνει διαφορά. Λόιντ δεν το βλέπω καλά. Όχι, και όμως θα είναι το double kill για τον Κόρκι εδώ πέρα. Triple kill για τον Κόρκι. Triple kill για τον Κόρκι. 6-5, δεν πίστευσε εμένα. Αυτός ο Κόρκι είναι ενοχλητικός. Είναι πλέον απειλή, σοβαρή για την ομάδα σου. Ακριβώς. Έχει βγει πολύ καλά στο Midland, έτσι. Είναι αρκετά καλά. Έχει, δηλαδή, απέναντι Λούλου πρέπει αυτή τη στιγμή λογικά να έχει βλαστημίσει τη ζωή της, η οποία κατάφερε και ολοκλήρωσε το πρώτο της item στο 17, το Road of Ages. Έχει μείνει πολύ πίσω, αλλά κάτι κάνει και στο farm. Ναι, προσπαθεί, αλλά και πάλι είναι τόσο μεγάλη πίεση η οποία έχει δεχθεί. Δεν νομίζω, απλά προσπαθεί απλά να το σταματήσει, δεν έχει σκοπό να παίξει fight απέναντι. Στο Ράμο. Βασικά δεν έχει νόημα να σκοτώσει ένα τον άλλο. Δηλαδή θα είναι μια μάχη η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον ακόμα ένα λεπτό. Ακριβώς, και δεν θα έχει κανένα απόλυτο νόημα. Και πλάκα ότι παίζει να κερδίσει το Ζακ. Να ξέρει, άμα δεν έχει κάνει pop-up την ulti του, πες να τον κερδίζει κιόλα. Εύκολα. Αυτή τη στιγμή ο Κόρκι με το Πάγκα προσπαθεί λογικά να πιάσει, να κάνει βασικά κάποιο play. Ο Δράκο, ο οποίο βγαίνει σε 7 δευτερόλεπτα και μόλις έχει κιόλας και τα πέναντι κόκκινο, μάλλον εδώ πέρα ο Κόρκι θα επιχειρήσει να κυνηγήσει κάποιο kill. Όχι, θα προσπαθεί, μα όχι, θα κινηθεί αντιθέτως, θα κινηθεί απέναντι στο bot. Και ο Ezreal δεν προλαβαίνει καν να κάνει την ούλη του. Πέθανε πριν ακριβώς καστάρει την ούλη του. Εντάξει, μεγάλο προβάδισμα για την ομάδα των Bull Gaming. Το γλουγλού είναι πολύ δυνατή για πάρα πολύ. Και ο δεύτερος δράκος θα πάει στην WLG. Προσπάθησε να υποθέσω να μπει πιο γρήγορα στο πόρταλ, αλλά δεν τα κατάφερε. Και δεν νομίζω ότι. Ο Ζακ βασικά μπήκε χωρίς να έχει βοήθεια το team, να έχει backup. Απολύτως τίποτα. Μπήκε απλά για να μπει, θεωρώ. Κακό το communication εδώ πέρα της ομάδας. Τον AP Master G. Μου φαίνεται αυτό που λέμε, Βασίλη, ότι φαίνεται η απειρία της αντίπαλης ομάδας. Να σου πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι η WLG έχει την εμπειρία, αλλά τουλάχιστον σε αυτά που κάνει, τα έχει προπονήσει, ξέρει τι κάνει. Ακριβώς, ξέρει τι κάνει. Ενώ σε σχέση με την αντίπαλη ομάδα φαίνεται ότι κάτι τους λείπει. Ισχύει. Communication για αρχή, γιατί εδώ πέρα θα με τον Ζάκο, ο οποίος μπήκε του γρου ευθεία, χωρίς να έχει backup από το team του. Ο Ράμου συνεχίζει ακάθεκτος επάνω, το push, δεν τον νοιάζει. Αλλάρα. Χαλαρά, ναι. Ο οποίος για κάποιο λόγο κιόλας έχει καταφέρει να πατήσει κιόλας και την Queen στο farm. Αυτή τη στιγμή ο Ράμος είναι μπροστά από την Queen κατά. Wow. Είναι κοντά ένα τέτοιο, είναι ένα 300. Δεν είναι λίγο. Η Queen η οποία πριν από λίγο ολοκλήρωσε το Ghostblade και αυτή τη στιγμή κυνηγάει κάποια attacks with the item. Λογικά κάποιο Hurricane, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα για το optimization της Queen. Ακόμα ένα blue buff στον Κόρκι. Ζεκάκο, εσένα πρέπει να σε μιλήσω μετά, Γορίνα. Εμείς ήδη έχουμε πολλά να πούμε, να ξέρεις. Μίλαμε μετά στο Facebook, όχι, θα ξεπερδέψουμε το stream. Εδώ πάρτε για κάποιο λόγο δεν τον νοιάζει καν το γεγονός ότι βρίσκεται στο αντίπαλο jungle 1v3. Προσπαθεί να βγάλει λίγη πίεση. Λυπάμαι την Τζάνα εδώ πέρα. Μεγάλο fight εδώ. Okay, και λογικά πρέπει και ναι, και λογικά η. Όχι, λογικά η Κούν είναι νεκρή. Να το και το fight εδώ, ο Ez. Ο Ez για άλλη μια φορά θα τύχει να μπει. GG, well played. Σε 20 λεπτό. Ομάδα για. Η πρώτη νίκη της Γλουγλού. Πάντως, αντικειμενικά πολύ καλή. Γενικότερα τα ranking ήταν πολύ δυνατά τα απέναντι. Δεν να πεις ότι ήξερα εγώ ότι μπήκαν απλά για να πάρουν μέρος. Δεν ήταν ότι παίξαμε με κάτι το οποίο ήταν gold ή πιο κάτω, ξέρω εγώ. Βέβαια, η αλήθεια είναι επίσης ότι στα ESL οι ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος συνήθως πηγαίνουν πολύ πιο συνειδητοποιημένες, είναι πολύ πιο σοβαρές. Σε αντίθεση με τα casual, απλά τουρνουά τα οποία μπορούν να τύχει να πάρουν μέρος. Λοιπόν. Ήθελα να σε ρωτήσω, θα δείξουμε το και το επόμενο παιχνίδι, το WLG. Εννοείται. Γιατί να μην το δείξουμε. Μας πρότεινε ο φίλος μας, ο αρχηγός της ομάδας Dex, να δείξουμε και τα highlights στο stream με το USDD. Άμα είναι εφικτό αυτό, βέβαια, έτσι.
Θα μπορώ να το δείξουμε βασικά, μπορώ να το δείξουμε, να στείλουμε βασικά το link στο chat. Ναι, να Για το πείτε δείξουμε για να στα μπορεί παιδιά. κάποιος να το δει κιόλας και με την ησυχία του. Εννοείται. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η ομάδα, παιδιά? Πείτε μας τη Έχουμε. γνώμη σας. Εντάξει, Η είναι πρώτα παιχνίδια. προφητεία. Η προφητεία. Πάντως, αντικειμενικά είχαν τρομερή διαφορά στα κόλματα από κάποια φάση. Είχαν ξεφύγει πάρα πολύ οι Γούλου. Ναι, πήρανε προβάδισμα μετά από τα πρώτα κύλια, αλήθεια είναι. Και επίσης χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ που ο Τζόκερ στο Μίντ έχει πάρει ψυχολογία. Ακριβώς, γιατί ο Τζόκερ, όπως είπαμε και πιο πριν, πήρε τη θέση του Frozen Knight που είχαμε και είναι καινούριος παίκτης στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένο παιδιά μετά το match το οποίο είχε με την με τους DD, η αλήθεια είναι ότι είχε πέσει ψυχολογία γιατί αντικειμενικά εντάξει, δεν είχε οποιοδήποτε αντίπαλο μεταξύ μα. Ήταν Ακριβώς. πολύ δυνατό ο αντίπαλό του. Πάντω το παιδί είχε αρχίσει πάντω και παίρνει ψυχολογία και ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα. Θεωρώ Βασίλη, ότι σου το. έστειλα το link στο Skype, συγγνώμη την διακοπή. Ναι, χαλαρά. Θεωρώ ότι το mid είναι ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ομάδα. Βασικά είναι θεωρώ από του πιο σημαντικού ρόλου. Το να έχει την πολυτέλεια να παίξει mid lane σαν άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, ορίστε και το link από τα highlights που είχαμε από την GD. Είναι. Μπορεί να το βάλεις και να το δείξεις άμα θες το μέσα από Oh, streaming. ναι, παίζει και το αυτό. Παίζει και το αυτό. Για Να να το μην δουν τα χρειάζεται καν παιδιά, να το το. δούμε Ναι. και εμείς μέχρι να ξεκινήσει και το επόμενο παιχνίδι. Το οποίο Για να σε δούμε. πόση ώρα περίπου αρχίζει, ξέρει, γνωρίζει. Δεν πιστεύω να αργήσει. Είναι ανάλογα, θα σου πω τώρα μέσα, κάτσε να δούμε ποιους παίζουμε αρχικά. Λοιπόν, Να μην πολλά ξεχνά κι κιόλας άλλα. ότι έχουμε τελειώσει κιόλας και στο 20 λεπτό. Οπότε σκέψου ότι πολλές ομάδες λογικά ακόμα θα παίζουν. Βασικά, εκτός αυτού, έχουμε και πολλά κενά στα brackets. Δηλαδή, έχουμε μια απόσταση 2 και ένα brackets και ένα με την κάτω ομάδα. Δεν έχουν πάρει μέρος τα παιδιά. Δεν έχουν Θα πάρει. δούμε τώρα με ποιους θα μας βγάλει. Α, οκ, φτιάχτηκε. Θα παίξουμε τους Good Cats. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι Για Good στείλει όνομα Cats. όμως για να αλλάξω με τον τίτλο ρε φίλε του Στο stream. στείλω, στο στείλω, στο στείλω. Άντε ρε Good Γιάννη, άντε ρε Γιάννη κάνει μια δουλειά Cats, όρμη. τέλεια. Κάθεσαι όλη την ώρα. Παιδιά ο Γιάννης είναι ο τεμπέλης υπότες να ξέρετε. Ούτε καν. Ούτε καν αυτό. Οι οποίοι έχουν μια εμπειρία, βλέπω εδώ. Μάλιστα. Εντάξει, ό,τι και να είναι, δεν είναι καθόλου καλό να κάθεις και να τυποτιμάς τον αντίπαλο. Εκτός άμα είναι μπρόνους. Εκτός άμα είναι βασικά, Είσαι κακός. είμαι κακός. Συγγνώμη. 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 Goodcats.lol, μάλιστα. Τα παιδιά στο Skype, τα δικά μας τουλάχιστον, αποφασίζουν να ξανακάνουν πάλι κλήση. Λογικά θα πρέπει να μιλήσουν και το επόμενο match. Να δούμε τώρα πώς θα τα πάνε. Πάντως ο Ντέξι δηλώνει αρκετά ευχαριστημένος μέχρι στιγμής με το team που, τον έχω, που έχει τύχει βασικά να μιλήσουμε μερικές φορές. Και εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι βασικά με το team. Η αλήθεια είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα καινούργιο team δεν μπορείς να έχεις αλήθεια με τις απαιτήσεις. Γιατί Όχι, θέλω να υπάρχουν, πω ότι περίμενε, και εμείς υπάρχουν. είμαστε έκπληκτοι σε Ναι, γιατί ότι αντικειμενικά και μπορεί να είσαι ευχαριστηθώ. solo και βασικά solo και καριέρα, αλλά το να μπαίνει σε team Σαφέστατα είναι διαφορετικό. πρέπει να είσαι καταρχά συνειδητοποιημένο, να είσαι πρόθυμο να δεχτεί κριτική και να αλλάξει πολλά στο τρόπο παιχνιδιού σου. Αναμφίβολα να αυξήσει πάρα πολύ το pool σου, γιατί έστω ότι κάτσει και παίζει, βασικά παίζει ένα-δύο χαρακτήρε. Κάποια στιγμή μπορεί και να σου μπανάρουν, μπορεί να σου μπάρουν. Τι θα κάνει εκεί πέρα, θα κάτσει με το σταυρό στα χέρια και θα λε, Σίγουρα. ελπίζω. Βέβαια και το σύστημα σταυρό δεν είναι άσχημο στο LoL, να ξέρετε. Παίρνει ένα στο main pick του και οι υπόλοιποι κάνουν σταυρό του. Και ελπίζει να κουβαλήσει. Ούτε καν αυτό. Δυστυχώ δεν πάει έτσι το competitive gaming. Δεν είναι solo queue. Πότε θα δούμε σε αντίπαλο στους goodcats.lol, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνω ότι είναι καλή ομάδα. Αυτό είναι καλό. Παίξουμε δυνατές ομάδες. Αυτό σου είπα και Σαφέστατα δεν πάλι. γίνεται να Αυτός είναι ο υποτιμάς. στόχος όταν μπαίνει σε τέτοιες διοργανώσεις. Ακριβώς. Θέλεις όπως και τίποτα να παίξεις με καλές ομάδες. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Θεωρητικά η κότα προήρθε από αυγό. Τι Οπότε ναι. μαλάκα απαντάς. Μας κατέστρεψες ρε. Αν μου βάζετε για mind games και το πάτε, αν μου βάζετε για ερωτήσεις δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Πατάμε κεφαλικό με κάτι, είμαστε Ναι, κάτι. ναι, ναι, ναι. Μετά πρέπει να κάνω reboot το και το μυαλό και δεν. Μάλιστα με ενημέρωσε ο Ντέξ ότι στο επόμενο game αφού τελειώσει θα μπει μαζί μας στη κλήση. Καλό αυτό να μας πει κάποια πράγματα για την Μακάρι, ομάδα και μακάρι, το φίλε. πώς θα πάει και πώς του φάνηκαν τα παιχνίδια, έτσι, σαφέστατα. Γνωρίζουμε σήμερα πόσα περίπου βασικά παιχνίδια είναι μέχρι τους τελικούς και τα σχετικά.
Λογικά δεν νομίζω να τα παίξουν όλα τα παιχνίδια σήμερα, αλλά σίγουρα θα έχει κάμποσα 2-3 ακόμη. Θα σου πω τώρα αμέσως. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά Θες να τουλάχιστον. δείξει τα brackets και όλα στα Βεβαίως, ναι, γι' στην. αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' Ωραία. αυτό. Λοιπόν, κάτσε στο να το δείξει κιόλας, να δείξει σε όσου μα βλέπουν τα brackets, να πάρουν μια ιδέα. Ο Τόλης εξαφανίστηκε. Τόλη, Τόλη. Πού είσαι τώρα, γυρνά πίσω για στο τηλεφώνα. Μας βαρέθηκε ο Τόλης και έφυγε. Να, πιθανότατα. Πιθανότατα το τόλις μας έκανε. Να Εντάξει, μην σηκωθεί. κλαις, δεν ανάγκη. Μην κλαις. Για κάποιο λίθο λόγο είχα ακόμα ανοιχτό το Photoshop. Εντάξει, το κλείσα. Έστειλε τα brackets, ωραίο. Ναι. Ωραία, Μπράβο, Ιωάννη, Βασίλη, παιδί μου. invite για να μπει στο spectate του game. Τέλεια. Μπράβο, πάλι καλά που μου τα λες εσύ. Γιατί άμα Full. εγώ. Α, Μα, οκ. Okay. δεν Πρέπει να μπορώ, πάω. βασικά δεν μπορώ να μπω ούτε καν τέτοιο. Τώρα μπες. Τώρα μπες. Μπες Περίμενε. τώρα, σπέκ. Θα μου βάλει. Ουχού, με έβαλε. Πάρα κάτσα μπω στο σπακτήρι. By the way, λατρεύω το καινούριο σου icon, να ξέρεις, ρε. Λατρεύω απλά το καινούριο σου Α, δεν δέχονται να κάνουμε streaming μέσα από το icon. lobby. Οκ. Όχι, okay, καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα. Θα το στριμάρουμε τελείως εκτός. Για να μην υπάρχει το παραμικρό θέμα. Ναι, δεν πειράζει. Προς το εννοείται, σαφέστατα. Άμα οι δύο ομάδες, όπως λέει ο κανονισμός, δεν συμφωνούν, απλά θα κάνουμε το spectate μέσω you. Γιατί λέγεται πολυθρόνα αφού κάθεται μόνο ένας. Γιατί. Ρε φίλε, τι ανησυχίες είναι αυτές που έχει, τι ερωτήσεις είναι αυτές. Ποιος τα λέει αυτά. Είναι ο Τυρί Πατάτα Σικάγο. Τυρί Πατάτα Σικάγο. Τι όνομα είναι αυτό. Τι ανησυχίες. Ο Κιωγάου, και λέει κιόλας και μάλιστα όπα ανάποδα, λέει λάθος. Κάτσε μισό λεπτό κιόλας, θα σας δείξω κιόλας και τα brackets. Για δείξτε και τα brackets εδώ πέρα, να τα δουν τα παιδιά. Να, το οποίο θεωρητικά το δείτε τώρα. Έχουν πάρει μέλος και άλλες ελληνικές ομάδες. Η Team Ναι. Purple Caster. Σου είπα, θα είναι και η Void Εμείς οι Gaming. Βλάχοι. High Skill Gaming, οι οποίοι περάσανε κιόλας και στην επόμενη φάση. Αλλά δεν είχαν καν αντίπαλο κιόλας. Μπορεί κιόλας να μην πήραν μέρος καν τα παιδιά. Η Red Light. Επίσης, Vanilla Unicorns. Amorphous Gaming. Τι όνομα αυτό. Σιμάγκα Χα. Οκ, περίεργο όνομα. Omegy Dude. Anonymous Gaming επί 2. Κάτι πρέπει να χάσα εδώ. Anonymous Gaming. Καμία σχέση, όχι. Ήταν τελείως διαφορετικό. WL Gaming League να είμαστε κι εμείς. Τώρα τι όνομα τώρα ρε αυτό ρε παιδιά. Μαγκέκιο. Ο Χριστός και η Μαγική. μάνα του. Banana Village, αυτά πάνε μπροστά να τους δεις. Θα τους ελπίζω. Banana Village, κλαίω. Καπαντώνες, True Original Gaming. Α, έχουμε δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν ένα μεταξύ τους τώρα. Ναι, Είναι... τώρα μου στείλε. Να... Μόρδεν κουβάλισες... Α, Μόρδεν κουβάλισέ μας. Ναι. Αυτά φαίνονται στο stream, Βασίλη μου. Φαίνεται, δεν φαίνονται, τα έχει δείξει. Ναι, Δηλαδή. αυτή τη στιγμή Α, πρέπει... okay. Φαίνονται. Δεν φαίνονται. Μου φαίνεται, δεν φαίνεται, γι' αυτό το λέω. Τόση ώρα κάνω ό,τι να είναι. Ωραίο συμπλάκο, ρε. Ο Όπως είπαμε, καλύτερο. είμαστε λίγο νουμπάδες. Εντάξει, ο Βασίλης είναι μεγαλύτερος, αλλά θα το συνηθίσει. Να είστε καλά, παιδιά. Να. Παιδιά, εδώ πέρα είναι τα brackets. Θα σα στείλουμε και τα link. Να βλέπετε κιόλα και την πορεία των υπόλοιπων ομάδων. Των υπόλοιπων ομάδων εδώ πέρα. Oh. Η Red Line, είναι το team του Ζεκάκου. Αλήθεια τώρα, έχετε πάρει μέρος. Δεν μας έβαλες ντύμη μουσική. Γιατί? Σωστά ρε φίλε. Πού είναι ο Ντίμι αυτός ρε παιδιά, αυτό το παιδί το Ντύμη, χρειάζεσαι. στείλε μας τα δικά σου κομμάτια εδώ πέρα. Να παίζουν από πίσω. Λοιπόν, ακόμη περιμένουμε τώρα τα παιδιά. Οι οποίοι είναι ακόμη στο custom game. Μουσικούλα, μουσικούλα. Μην βάλεις όμως τίποτα και φάμε copyright.
Τα θέλουμε μετά τα highlights. Γι' αυτό είπα να μου βάλει. Συγγνώμη, υπενήσεις ότι είμαι. Ναι, αυτό αν αυτό πιστεύεις, ναι, καλά κάνεις και το πιστεύεις. Δεν πειράζει, δεν θα σε παρεξηγήσω. Αγάπη μόνο. Πάντως έχουν πάρει αρκετές ομάδες μέρος στο τουρνό. Δεν είναι λίγες. Ναι, πολλές ομάδες η αλήθεια είναι, όντως. Λοιπόν. Όχι, είναι 2.56 φίλε. Έχει πολλές, ναι. Void Gaming, πάντως θα ήθελα πολύ τους Void Gaming ως, αντιπάλους στα επόμενα match. Θεωρητικά τα παιδιά δεν πρέπει να είχαν καν αντίπαλο στα πρώτα παιχνίδια. Λογικά. Δεν είχαν, το πρώτο δεν είχαν. Μετά, τώρα παίζουμε μια Βουλγάρη και την Κόζελεμπε Τίρανιν. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Με έβρισες. Κόζελ κάτι, κάτι αγγλικό μου κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί λέμε τα πόδια μυρίζουν και η μύτη τρέχει, ενώ σημαίνει το αντίθετο. What? Το παλικάρι αυτό, το παλικάρι όταν είμαι σίγουρος ότι κάτι και τα γκουγκλάρει, ρε, απλά να ξέρει. Ναι, απλά αυτή τη στιγμή βλέπει την οθόνη του Βασίλη, δεν κατάλαβα γιατί, τι έχει η οθόνη του Βασίλη. Έχει λίγο ένα θέμα η οθόνη του Βασίλη, αλήθεια είναι. Ωμάνε παιδιά, τι έχει η οθόνη του Βασίλη, μια χαρά είναι, ορίστε τώρα βλέπετε τη φάτσα του Βασίλη. Ορίστε, βλέπετε πίσω και το... Θα μας δείξει τα highlights, Βασίλη. Καλή ερώτηση, συγγνώμη. Θα βάλω να τα δείτε. Ναι. Ο οποίος μπήλεις απλά πρέπει για αρχή να σας εμφανίσει αυτό. Δέχεται εδώ πέρα και το damage, ο Νασομάνικο όλα αυτά περνάει και αυτό το damage πίσω. By the way, θυμάμαι αυτό το fight φίλε, σε αυτό το fight φίλε απλά. Ούριαζα από την Κάρι και λέει είχα πεταχθεί. Και λέω το όχι το παιδί. Flash και έρχεται από πίσω η Rek'Sai, του λέει Λεπνάγκα. Θα καταφέρω το σημείο θα το πετάξει στον αέρα, νομίζω Prey θα δώσει το πάρει. Φυσούρ στον αέρα, ο Miracle δέχεται και το Ignite. Όμως καλή ούρτη από το Hungry Panda GG σταματάει. Το Engage τώρα αυτός έχει το πρόβλημα, θα κάνει το Exhaust Flash μακριά. Φόσφορους Bomb, πολύ χαμηλά ο Bromb, το Heal έρχεται από τον Best Vein, ο οποίος θα πάρει ένα kill στον bot. Μπορεί να πάρει κι άλλο, αλλά στο top έχουμε δράσει ξανά με τον Break. Κάτω από το Tower, ο Νασομάνι εκ τον βαράει, δέχεται κάποια παραπάνω. Tower σε το χαμηλά και δύο, το Σάβιν τον κυνηγάει, μάλλον νεκρός πέφτει. Κλείνουν τη διαφορά των Gold. Βλέπουμε ένα ρόμο εδώ πέρα από τον Hungry Panda. Είναι όμως level 6 ο Graves, δεν το έχει υπολογίσει, πεθαίνει αυτός ο Bard. Τον εξαφάνει. Ήδη από τώρα στο 12 λεπτό να φτιάχνει τώρα το Vage. Έχει ένα κάνει γκολ πολύ ωραίο. Πάντως έχει γκολ πάντως. Ού, εδώ πέρα να σημάνε καλύτερα. Παιδιά, μπορείτε να δείτε, εμφανίσετε τη διαφορά του επίπεδου. Σε σχέση με το παιχνίδι που πριν από λίγο καστάρα μου. Θα καταφέρει να βγει αυτό το Founder Gang. Περνάει πάρα πολύ ντάμα στο Dex. Πεθαίνει ο Dex. Εδώ πέρα δεν έχει μάνα. Κάλυψε ο Bot πάνω στο Hungry Panda GG, ο οποίος είναι πολύ χαμηλά. Μάλλον θα δούμε κι άλλο εκεί. Το βλέπουμε το Russian Vein, το οποίο συνεχίζει πάνω στο Miracle. Δεν έχει περάσει ντάμα στο πρώτο για να γίνει το Stump. Τώρα θα το κάνει ένα ακόμη hit. Double kill θα πάρει αυτό ο Lucian. Ενώ στο mid έχουμε κι άλλο action. Θέλει αυτή η Ριάννα να σκοτώσει τη Λούλου. Δεν έχει πολύ μάνα. Προηγουμένω ο Τζόγκερ εκεί πέρα που απλά δεν πρόλαβε να πατήσει το ulti του. Ναι, είναι και θέμα εντάξει ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι μετά είχαμε, είχε σίγουρα δείξει το play το που είχε κάνει. Το flash juke του Τζόκε. Ο Μαοκάι παρ' όλα αυτά εκεί πέρα θα βρεθεί η Rek'Sai του Λελεμνάγκα. Το σε πετάει στον αέρα, περνάει και το εύσιλον. Ου, χιλάρεται αρκετά και περνάει πάρα πολύ damage. Πάρα πολύ καλά τα πάνε εδώ πέρα οι Will of Game. Παρ' όλα αυτά για κάποιο λόγο βρίσκονται στα goal. Το Νασομάνικ εδώ πέρα κάνει dive το Dex, αποφεύγει για κάποιο λόγο το ultimate. Εδώ πέρα δεν μπορώ να καταλάβω. Το συγκεκριμένο βίντεο το είδα αρκετές φορές για να καταλάβω πώς ακριβώς ο Dex απέφυγε το ulti του Νασομάνικ. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς πώς έγινε αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι και bug. Δεν νομίζω. Εντάξει, ήταν καλή προσπάθεια πάντως. 4-3 για το τούνελ και λογικά θα φύγει. Για να δούμε. Ναι, ναι, δεν νομίζω να προλάβει. Τώρα το έχει το τούνελ, σκάβει και φεύγει μακριά. Δεν είχε cooldown στο σάπνιτος. Πείτε μου γιατί για κάποιο λόγο το βλέπετε αυτό που βλέπω και εγώ. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Παιδιά, το βλέπετε εσείς τη full οθόνη. Ναι, δεν α, εντάξει. Τρόμαξε σε κάποια φάση, λέω. Α, λες, δεν το δείχνει, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό. Πολύ καλά φαίνεται. Πάλι σήκωσε πάρα πολύ όμορφα την πόρτα ο Μπρόμ. Εδώ πέρα αν δεν έχει σηκώσει την πόρτα. Παιδιά από αύριο τα max bitrate θα χτυπάνε τα 3.500. Μάλλον είναι νεκρός που είναι ο Μπρόμ. Είναι 4.50 παιδιά από αύριο. Καμπρόμ,
Πρέπει να δούμε κιόλας τα picks για να κρίνουμε κιόλας. Σου είναι εύκολο να ρωτήσεις τον Dex ποια είναι τα bans από τις δύο πλευρές, γιατί όταν θα μπούμε εμείς στο... Εντάξει, δεν θα ήθελα ηλίθεια να το ρωτήσω, οπότε καλύτερα το αφήσουμε στο πόλο. Άμα, σου είναι εύκολο απλά να το γράψεις το παιδί. Γιατί όταν θα μπούμε εμείς στο spectate mode δεν θα μπορούμε δυστυχώς να δούμε τα bans, τα οποία έχουν γίνει με τις δύο ομάδες. Εγώ το ρώτησα και βλέπουμε. Έχει πάρει και το Rift Herald τον buff. Λολέρος εδώ πέρα έχει κάνει πολύ ωραίο play πάνω στο... Βρίσκεται σε πολύ κακό σημείο. Πιάνει παρόλα αυτά διπλό σταν πάνω σε Graves και Brom, παρόλα αυτά δεν είναι αρκετό, θα πεθάνει. Ο φίλος μας ο Ατόφιος λέει ο Νασομάνιακ από τον Bronze και ξεκίνησε σαν 5 vs AP top lane και απαντάει ο Crazy on τελευταίο σιγά το AP που είναι Maokai. Εντάξει. Όντως σιγά το AP που είναι Maokai κλίνια. Βέβαια είχε θέμα. Πού ο Μάνιακ στην αρχή. Εδώ βλέπετε το ωραίο play του Τζοκ, παιδιά. Το flash Τζοκ για το ulti του. Τα bans μας είπε τώρα ο Dex είναι Nita, Malphite, Lucian. Από την πλευρά του WLJ. Ναι, και αυτή η Vayne, Rammus. Vayne, Rammus και... Και Lee. Λογικά πρέπει να σκαουτάρουν εδώ πέρα λίγο τα παιδιά, γιατί ο Rammus ήταν pick του προηγούμενου παιχνιδιού. Και ο Lee μαζί με τη Vayne είναι οι παίκτες, στο πούμε... Παίκτες υπογραφή των, του bottom και του jungle μας. Του AD μας και του jungle μας. Μαζί! Πέθανε επιτέλους αυτή η υπόπτη του Νασομάνεκ, πετάει όμως εδώ πέρα Λερνινάκα στον αέρα τον Μαοκάι. Πάντως ο Νασομάνεκ, παιδιά, είναι παίκτης ο οποίος δεν θα τον νοιάξει, η αλήθεια είναι. Τα υπόλοιπα member των Gaming πάει για το αποτέλεσμα. Βασικά δεν τον νοιάζει το matchup το οποίο θα δείχνει απέναντι, τον νοιάζει απλά να είναι χρήσιμος για την ομάδα. Θα πάρει δηλαδή αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Και αντικειμενικά ο τρόπος σκέψης του είναι πάρα μα πάρα πολύ σωστός. Οπότε μη σας νοιάζει το τι αντικείμενα βγάζει. Το παιδί έχει την ικανότητα να βλέπει συνολικά το παιχνίδι. Βασίστηκε κιόλας έτσι στην πολύ καλή ρεξάι που είπανε. Λέει να κατάξει το παιδί ξέρει που είναι. Οπότε ναι μεν είχε πρόβλημα να δει στο Maokai, αλλά κατάφερε και έκανε το counter χάρη στο jungle. Οπότε βγήκε αυτό που ήθελε. Ναι και επίσης κιόλας δεν δυσκολεύτηκε κιόλας να πάει να βγάλει συνέχεια ένα spirit visage και να καλύψει το πρόβλημα που είχε με το ελάχιστο. Κάτε με Magic Damage το οποίο σου βγάλε Maokai. Για την ομάδα των Different Dimensions μπορεί να υπάρχουν και άλλα. Καθώ ο Λολερό κυνηγάει αυτόν τον Graves, δεν θα το φτάσει. Είναι ωραίο το σλό του. Έχω ήταν τελικά και εγώ γι' αυτό το τόσο πολύ damage πάνω στον αέλ. Λούσε, αν μην ξεχνάμε ότι κλείνει. Κάπω έτσι, παιδιά, εδώ πέρα στο βίντεο τελειώνει το παιχνίδι απέναντι στου WLG μαζί με του DD. Με του DD φυσικά να είναι. Το πρώτο του παιχνίδι ήταν μετά από την αλλαγή. Που έφυγαν στην Υγεία και πήγαν στους DD. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι πως... Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν τα πήγαν άσχημα. Θα μπορούσαν η αλήθεια να τα είχαν πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά εντάξει, πήγαν αρκετά καλά. Όχι, πήγαν πολύ καλά. Ο Τζόκι, παιδιά, δυστυχώς μετά από αυτό το παιχνίδι, όπως είχαμε αναφέρει, του είχε πέσει τρελά η ψυχολογία. Γιατί ο Λολέρος, εντάξει, δεν έπαιζε, απλά. Εντάξει, αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Για να μην πω. Anyway. Και κάπως έτσι, παιδιά, εδώ πέρα κλείνει το βίντεο. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για να πούμε στο spectate mode. Περιμένουμε ακόμη λίγο μέχρι να δεν έχουν φορτώσει. Γιατί είναι και το delay που πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξέρω αν σου έχει βγάλει κάτι εσένα, δεν έχει βγάλει κάτι προς το παρόν. Και όμως λέει, λέει ο Ατόφιος λέει και όμως παιδες με λίγο magic pen να έχει θα το κάνει για το scale ο Μαο. Ο Μαο να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να πω ότι έχει τρελό damage. Έχει πολύ κάνει, είναι, όχι κάνει overtime damage. Δηλαδή σπαμάρει απλά builds, δεν κάνει κάτι άλλο κατά τη γνώμη μου. Απλά αυτό. Έχει και πολύ δυνατή ulti έτσι. Ναι, δυστυχώς. Βασικά, στην όλη του βασίζεται. Δυστυχώς είναι την απέναντι ομάδα έχει πολύ. Αν παρατηρήσει κάποια φάση, ο Maokai έμεινε ζωντανός μόνο και μόνο λόγω του ulti του. Το έκανε τρελό outplay στην πάνω πλευρά του jungle. Ο Graves στο σημείο που έμεινε με ελάχιστο life ο Maokai ήταν χάρη στην ulti, εντάξει. Τον κράτησε πάρα πολύ. Anyway, για να δούμε. Μπορούμε να κάνουμε spectate τώρα. Λογικά θα πρέπει να μπορούμε.
Όχι, δεν μπορούμε ακόμη. Ακόμα δεν μπορούμε. Άντε ρε παιδιά, τι κάνω τόση ώρα. Ποια μου αγόρι μου ότι είναι τα αγόρινα, αγόρι μου, ναι, αγόρινα μου τα μπάνς για τις δύο ομάδες. Κοίτα αγόρι μου, να σου πω, κοίταξε να δεις. Έλα αγόρι μου. Κοίταξε να δεις τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, άκου να δεις. Άκου να δεις. Λοιπόν... Νίντα Malphite Lucian από την πλευρά μας τα μπάνς. Εντάξει, Malphite πολύ δυνατή ulti. Νίντα, άμα ξέρεις να παίζεις, κάνεις πολύ ζημιά, η αλήθεια είναι. Lucian, πολύ δυνατό EDC. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Αρκετά. Βέβαια, εντάξει, για να κάνει και τα μπαν, σίγουρα τους παρακολούθησαν. Είδανε κάποια πράγματα, που, κάποια history, με τι παίζανε, πώς παίζανε και... Σου είπα, ο Ράμους είναι τέτοιο. Ο Ράμους είναι καθαρά από το προηγούμενο παιχνίδι και ναι, από ναι, τσέκαρα, ναι, τρα... που βασικά τσέκαρα λίγο πριν το παιχνίδι το ιστορικό του... του jungler, του top laner μας το είχαν ξαναδουλέψει στο παρελθόν. Οπότε γι' αυτό και έφαγε τον μπαν. Οπότε οι αντίπαλοι κάνανε Vayne, Ramos και Lee. Lee είναι ο main champion του Dex. Ο Lee για την ακρίβεια ήταν ο main champion του Dex πριν τη νέα σεζόν, να ξέρεις. Ο Dex έπαιζε, κατά κύριο λόγο έπαιζε τέτοιο, έπαιζε Lee στην περασμένη σεζόν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει επενδύσει πάρα πολύ στο pick του Graves. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα τον δείτε να παίζει πιο τακτικά Graves από το οποιοδήποτε άλλο pick. Είναι μπορούμε βασικά να τσεκάρουμε λίγο το match history του μέχρι να μπούμε στο παιχνίδι. Βασικά από ό,τι βλέπω τώρα μπορούμε λογικά να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε. Τώρα δηλαδή που πήγα να τσεκάρω το προφίλ του Grey, του τέτοιου, του Dex έπρεπε να γίνει αυτό. Οπότε όπως βλέπετε, παιδιά, έχει σχεδόν 300.000 πόντους σχεδόν μόνο με Lee. Μετά πάει η Rek'Sai. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα η αλήθεια δεν τον έχω δει να παίζει τίποτα από όλα αυτά. Και άμα δείτε κιόλας. Γεια σου, Ρε Winston, καλώς ήρθες, αγόρινα. Τρέμαξα βασικά. Για πάμε λίγο να δούμε και λίγο το Chapter Selection. Πολύ δυνατές και οι δύο ομάδες. Πολύ δυνατές. Μην μου κάνεις spoils. Δεν σου έχω κάνει ακόμη. Σε ενημερώνω ότι έχει πολύ δυνατές και οι δύο. Γεια σου, what, περίμενε λίγο. Ένα αστιγματισμό, φίλε, και δεν παίρνω στη διακασία. Είναι φορές ο γιαγιά. Ζων Γιαφίλιας. Καλώς ήρθες, αγορίνα. 400 κάπαμε, λίγο ατόφιος. Ομιουτζή ατόφι. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα Φιόρα απέναντι σε Gangplank στο top. Εντάξει, εκεί πέρα παιδιά θα παίξει τρελό ξυλίκι. Πολύ δυνατή η επιλογή τη. Πώς θυμάμαι την απέναντι ομάδα, από ό,τι βλέπω κάτσε να τσεκάρω. Witchcats, lol. Ωραία. Πολύ δυνατή η αλήθεια είναι. το πικτσελή. Η ομάδα των Cats. Έχουν dive potential γιατί έχουν τον Alistar. Έχουν τρελό EDC τον Gorky. Assassin midlaner την Άρη. Οκ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το composition των απέναντι αυτή τη φορά. Τη απέναντι τη ομάδα. Ατόφιος, καλώς ήρθες, αγορινά, και εσύ στο community μας. Εντάξει, από την απέναντι ομάδα βλέπουμε τον Brown απέναντι στον Κόγκμο. Βασικά, Brown και Κόγκμο απέναντι Alistar, Courtier. Ναι, έχει potential. Βέβαια, ο Κόγκμο, άπαξ και του καεί το flash, είναι νεκρός. Θα πρέπει να παίξει πάρα πολύ προσεκτικά εδώ πέρα ο Russian Vayne. Γιατί γενικότερα ο Kog'Maw είναι ένα κάρι χωρίς mobility. Ένα κάρι το οποίο απαιτεί να πάρεις πάρα πολύ καλό positioning για να περάσεις damage. Ένα κάρι το οποίο δυστυχώς δεν έχει καθόλου mobility. Αλλά εντάξει. Θα δούμε. Ο Russian Vayne δεν νομίζω ότι είναι τυχαίος. Παίξει, είναι αρκετά καλός. Είναι πάρα πολύ καλός, η αλήθεια είναι. Γκράγκας για τον Dex για άλλη μια φορά. Από ό,τι καταλάβαμε, λειτουργήσε αρκετά το συγκεκριμένο pick. Και Λούλου. Θεωρητικά εδώ πέρα θα πρέπει να παίξει synergy μεταξύ Λούλου, Γκράγκας και Μπράουμ για να το engage απέναντι στην απέναντι ομάδα. Αυτή τη φορά η απέναντι ομάδα δεν έχει τόσο disengage. Έχουν το engage τη Σάρι, ένα βασικά stun, ένα κόμμα βασικά του Alistar, το οποίο μπορεί να είναι και μοιραίο για την απέναντι ομάδα. Γενικά και οι δύο ομάδες έχουν κάνει πολύ δυνατά picks. Να σου πω την αλήθεια, θέλω να δω λίγο πώς θα πάει το top. Το top είναι. Γενικότερα και οι δύο χαρακτήρες απαιτούν δάχτυλα, η αλήθεια είναι. Η καινούργια Φιόρα δεν είναι του τα πατάω όλα με το κεφάλι, δηλαδή βάλω το κεφάλι με το πληθυσμό και κερδίζω το lane. Θέλει skill. Αυτό ακριβώς. Επίσης ο Gangplank θέλει skill για να τοποθετήσει λίγο τα έως πάρα πολύ. Να τοποθετήσει τα βαρέλια. Και να φαρμάρει κιόλα για να μπορεί να κάνει κιόλα και upgrade τα ulti. Εντάξει, θα δείξει. Θεωρώ ότι τα παιδιά μπορούν να πάνε, το έχουν. Αλλά
Diamond βλέπω όλοι. Θα είναι δυνατό. Ναι, θα δείξει, θα δείξει. Oxfire Ari. Τι ωραίο skin. Είναι σκινάτες και οι δύο ομάδες, να ξέρεις. Αλλά το πιο ωραίο skin, Βασίλη, ποιο είναι, πες το. Του Κόγκμου. Έτσι. Jurassic Κόγκμου, πραγματικά είναι το πιο. Βέβαια, έχω πει στο Ρώσιαν ότι αν για τον ΑΒ λόγο παίξει Κόγκμου σαν άνθρωπος, θα του πάρω κάποια στιγμή το Lion Dance. Ήταν τα αγαπημένα μου skins, θα ξέρετε. Α, εσύ το είχες το skin αυτό, ναι. Εγώ το είχα αυτό το skin, φίλε. Παίζαμε στα Silver. Στον Bronze παίζαμε. Δεν παίζαμε στο Silver. Στον Bronze του West. Μην τα λες ότι παίζαμε στον Bronze. Silver θα λες. Παιδιά, βασικά παίζαμε την περίοδο που παίζαμε βασικά στη Season 2. Πριν καταφέρω και χτυπήσω τον Gold στη Season 2, παίζαμε ούτε καν Bronze Field. Θεωρητικά δεν είχε καν σήμα αυτό το πράγμα το οποίο είμαστε. Γιατί ήταν τότε με τα Elo. Με τα Elo. Ήταν στα πιο τάρταρα πεθαίνει. Είμαστε old school noobs. Ναι, αυτό. Είναι για απλά για να περάσουμε ένα μήνυμα. Για να δούμε. Και το παιχνίδι ξεκινάει. Με τις δύο ομάδες ξεκινάνε κλασικά γρήγορα. Κάτσε να φτιάξω λίγο τους χαρακτήρες στη σειρά τους. Κάποιος κοιμάται από την αντίπαλη ομάδα. Ναι. Ο Alistar, ναι. Αμάν. Κάτι έχω ξεχάσει. Ναι. Ή θυμήθηκε κάτι έχω ξεχάσει. Μεγάλο σύν της ομάδας μας θέλω να παραδειχτώ πως είναι η αρχή. Ξέρουν να χώνονται πραγματικά καλά στο αντίπαλο jungle ή να λειτουργούν θετικά. Γενικότερα προσπαθούν να κάνουν πίξη. Βέβαια, δεν έχει κανένα μα κανένα απολύτως νόημα γιατί παρακολουθούνται και οι δύο πλευρές. Ακριβώς. Το jungle δηλαδή πολύ γρήγορο και έξυπνο guard από την Ahri και από την κάτω πίσω πλευρά είναι η Elise. Η οποία κρατά την άλλη πλευρά του. Που μπορεί να, να μπει κάποιο στο jungle της. Έχουν καλύψει καλά τις πλευρές τους. Εσύ, ο Dex έπαιζε πριν με αυτό το skin. Όχι, μου φαίνεται. Έπαιζε νομίζω με το default, δεν έπαιζε. Με το default έπαιζε. Τώρα σου λέει το παιδί κέρδισε, αλλά κάτσε να είμαι καλό από το χαρακτήρα, κάτσε να πάρω ένα skin. Έτσι είναι το παιδί που παίρνει το skin, ξέρετε στο LOL. Κάνει ένα καλό παιχνίδι, λε, α, ωραία, είμαι καλό. Αξίζει το skin, είμαι σκινάτο. Φέιτζ τα επόμενα 10. Το 800, λοιπόν, μπορεί να μην ήμουν 800. Βασικά ήμουν season 1, τελείωσα 799 Elo. Season 2 τελείωσα με 2 accounts στο gold. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για μένα. Το bottom θα βοηθήσει την Elise να πάρει γρήγορα το jungle, τα golems. Όπως και επίση το bottom των WLG, οι οποίοι αυτή τη φορά αποφασίσαν να μην κάνουν η αλήθεια είναι swap απέναντι σε αυτή την Fiora. Παίζει επιθετικά η Fiora πάνω. Το trade ήταν even θεωρητικά. Ακριβώς. Γιατί έχω θέμα με τα FPS. Κάτι μου λέει να κλείσω κάμια καρτέλα. Πόσα FPS έχεις? Έχουν πέσει στα 30 με 40 γι' αυτό, γιατί δεν πάω καταλάβω γιατί. Και εγώ τόσο έχω, αλλά δεν έχω κάποιο θέμα. Από 30 πάει κάποιο στα 40. Πάτσα τώρα ένα λεπτά λίγο να κλείσω κάποιες καρτέλες του Chrome. Γιατί όσο άλλο παιδιά ο Chrome μυστικός απλά σου τρώει σιγά σιγά η RAM, δεν κάνει κάτι άλλο να ξέρει. Εντάξει, ήρθαν λίγο τα FPS μου κομπλέ. Άμα φίλε δεν μπορείς στη διαδικασία κάποια στιγμή να αναβαθμίσω λίγο τη RAM μου, δεν. Πάντως ο Gangplank κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε, να πιέσει τη Fiora. Βέβαια στο farm είναι even, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Γενικά και οι δύο ώρες είναι πολύ δυνατές. Το bottom lane πιέζει της αντιπαλής ομάδας, τις οποίες ακόμα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα, για κάποιο λίθιο λόγο ξεχνώ και το όνομα. Καλά γατάκια. Good cuts. Gangplank τον βλέπω καλά μέχρι στιγμής. Να. Τα πιέσει καταφέρει να βάλει τη Fiora στο tower για να την κάνει να προσωρινά να φαρμάρει under tower, δεν έχει όμως πρόβλημα. Δεν νομίζω βασικά να χρειάζεται να το βρίσκεται πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να χάσει ένα-δύο minions, αλλά μέχρι εκεί. Το minion wave του bottom είναι ακόμα σε normal επίπεδο για την WLG. Ο Kogmo δεν τρώει ευτυχώς κάποιον deny. Βέβαια θα φάει κάποιον deny, αλλά θέλει και κάποια level ο Kog, έτσι είναι πολύ νωρίς για να πιέσει ή να παίξει επιθετικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιάννη. Οπότε καλύτερα ντε. Εδώ πέρα περνάει πολύ ωραίο poke ο Τζόκι πάνω στην. Λίγο πάνω στην. Όπα. Να τη σε περιμένουμε στον Μπούς. Αλλά μάλλον θα αποδειχτεί γενικότερα ότι το. Όπα, double buff. Εναντίον double buff. Για να δούμε. Ποιος έχει το καλύτερο double buff.
Άμα το πετύχει. Άμα η Άρη πετύχει είναι την πρώτη της εκεί. Ναι, ισχύει. Θα ήταν. Θα βασικά θα το σκοτώσει και θα το σκοτώσει, ναι. Πολύ καλό play. Όπα! Να το play! Όπα! Να το! Πολύ καλό! Μπράβο στο Τζόκερ. Το Polymorph κατέστρεψε αυτή την Άρη. Πολύ καλό. Το Polymorph απλά. Ένα τα θεωρώ εύκολος ότι είναι ένα τα πιο δυνατά κλασικά του πλήγιου. Πολύ καλή. Εδώ Alistar παλεύει να περάσει κάποιο damage, αλλά αποδεικνύεται. Ο Κόρκι τρώει πολύ damage. Ο Ντοκόρκι εκδίβεται νεκρός. Ο οποίος θα αναγκαστεί να παίξει και Flash και Valkyrie. Ωραίο. Λίγο να χείτε, ρε παιδιά. Όχι. Το πήρε. Καλός άνθρωπος Alistar, πραγματικά. Καλός άνθρωπος Alistar. Ευχαριστώ Alistar. I'm Alistar, I'm helping. Τι έκανε εδώ το παλικάρι. Εδώ ο Gangplank χαλαρά τη Φιώρα. Είναι ένα μάτσα, φίλε, το οποίο είναι πολύ αμφίροπο να ξέρεις. Μια πολύ επιθετική Φιώρα κερδίσει ένα Gangplank. Μια παθητική Φιώρα χάνει παταγωδός από Gangplank. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το να καταφέρνεις να σπάς τα βαρέλια του Gangplank πριν μπορείς να σου περάσει damage. Όχι, δεν θα καταφέρει να γίνει κάτι, παρόλο που η Άρη κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος του Dex. Δεν έδειξε καθόλου να απειλείται. Ο Cook μου γυρίζει πίσω με ένα kill και θα πάρει ένα pickaxe και μερικά cookies. Τα κούκκις, παιδιά, δεν βλάπτουν, κάνουν καλό. Γελίζεται ζευθετικά, όπως βλέπεις. Η Ελίσσα όμως θα πιαστεί, φίλες, απέναντι jungle. Στην προσπάθεια έτσι να βγει επιθετικά, δυστυχώς μάλλον θα πεθάνει, καθώς ανεβαίνει πάνω και ο Τζο. Και θα πεθάνει από το Gangplank. Αυτή τη στιγμή όμως και η Φιώρα έχει πρόβλημα, η οποία θα βρει ακριβώς μπροστά της τη Λούλου, η οποία έχει τον W. Ναι. Και αυτή η Λούλου αυτή τη στιγμή πάει ακόμα. Βασικά βρίσκεται ακόμα και μπροστά. Με 3-0 πολύ. Με 3-0, ναι. Με 3-0 και γενικότερα even farm. Με την απέναντι Άρη. Η οποία Άρη έβγαλε από πολύ νωρίς τον Necatro Clock. Λογικά θα πάει για κάποιο early abyssal. Εδώ ο Τζόκι ήθελε να παίξει επιθετικά, αλλά η Άρη κάνει πολύ damage. Ναι, στην προσπάθειά του η αλήθεια είναι να παίξει επιθετικά, τρώει και εκείνο Spoke. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι γι' αυτό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σίγουρα. Για να εδώ. Ο Νιλόιντ πιάνει τον Κόρκι. Ο Νιλόιντ για την ακρίβεια, όπα, έχουμε και το ούλτα τον Gangplank. Πολύ καλή κίνηση. Και λογικά θα πρέπει να πεθάνει ο Alistar. Όχι, ο Alistar θα αναγκαστεί να φλασάρει και θα σωθεί. Μην το σκοτώσεις, μη σκοτώσεις τον κόκμο. Πολύ καλή κίνηση. Και ναι, και τώρα θα μάλλον και ο Κόρκι είναι νεκρός, ναι. Για άλλη μια φορά, στην προσπάθειά του ο Alistar να βοηθήσει τον Κόρκι, το μοναδικό πράγμα το οποίο καταφέρει να το σκοτώσει. Και έρχεται η ούλτη από τη Λούλου. Μπράβο. Και θα αποδειχτεί ότι αυτή η Λούλου βλέπω να είναι πρόβλημα. Βασικά όχι θα το αποδειχτεί, βασικά αυτή η Λούλου θα είναι ένα πρόβλημα για τα καλά γατάκια. Σίγουρα το πικ αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Πολύ καλή κίνηση από τον Τζέκερ. Και παρόλο που το fight αρχικά ήταν υπέρ της Άρη, γιατί αντικειμενικά γιατί η Λούλου δεν είχε ulti. Είχε παίξει το ulti της νωρίτερα στον Dex για να πάρουμε πάλι το kill πάνω στην Ελίσ. Κατάφερε και σκότωσε την Άρη. Με το δόξα τω Θεώ έτρεχε Ignite. Για να δούμε, θα καταφέρει να κάνει κάτι ο Dex, όχι, ίσα ίσα. League of Legends, εγώ και Dundies. Αλλά είναι εκεί πέρα ο Μπρομ για να μπορέσει να καθαρίσει την κατάσταση και να μην απειληθεί περισσότερο ο Γκράγκας. Το bottom θεωρητικά είναι even. Κάτσε να το τσεκάρουμε και αν θα έχουν κάνει μια μικρή, ναι, όχι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά even. Η διαφορά τους είναι 1-2 gold. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, τέλος πάντων, ναι. Άμα πω καμιά φορά ακόμα τη λέξη θεωρητικά και μεταφορικά, ίσως κάνουμε κάτι. Μου κάνει κάποιο achievement. Ναι, είσαι σερτ κόσμος. Θα φέρω και πάρα achievement. Να το πάλι μία. Ε? Να το πάρω μία. Κυριολεκτικά και μεταφορικά να το πω άλλη μία. Κακό. Πολύ καλή Άρη, πολύ καλή Άρη, πραγματικά. Ο Τζόκερ μάλλον θα έχει θέμα γενικά, άμα δεν προσέξει λίγο παραπάνω. Ναι, ισχύει αυτό.
Η αλήθεια βέβαια πήγε και πήρε τον blue buff. Θεωρητικά η Άρη είπε απλά πάρτο, δεν έχει νόημα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι άμα το έπαιρνε τον blue buff, θα μπορούσε να καταφέρει κάποια πράγματα, θεωρώ, η Άρη στο mid. Καθώς παρόλο που πριν ήταν πίσω στο lane, κατάφερε και τη σκότωσαν. Ο Gangplank νομίζω ότι πολύ έξυπνα θα του μπεϊτάρει μέσα στο ούλι του. Και αυτή τη στιγμή. Και W. Τρομερό W και στο mid. Εννοώ το τάκι είναι! Το flash πιστεύω ότι είναι. Εννοώ το τάκι ήταν! Θα κάνει βλακεία. Εντάξει, δεν έκανε βλακεία. Πολύ καλή. Πολύ ξύλικα από τις δύο ομάδες, παιδιά. Πάρα πολύ ξύλικα από τις δύο ομάδες. Και στην προσπάθειά του ο Μπραμ να παίξει το. Και τώρα έχει μεγάλο exhaust. Α, μάλιστα, Ram helping, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά δεν θα πεθάνει, δεν έχει αρκετά. Δεν είναι αρκετά level ακόμα για να μπορεί να κάνει πολύ damage στο passive του. Πολύ δυνατό και το fight του bottom, και παρόλο που τα παιδιά στην αρχή χάναν το lane, θεωρώ, γιατί περάσανε πολύ καλύτερα trades οι δικοί μας από τους απέναντι. Το GP έκανε τρομερό play επάνω, ίσχυ, τρομερό play. Και ο Dex βασικά κυνηγάει ακόμα ένα kill, βασικά προσπαθεί να καταστρέψει τελείως αυτή τη φιόρα. Και μεταξύ μας δεν καταφέρει. Και μεταξύ μας καλά κάνει. Τη φιόρα άμα την αφήσεις μπορεί να αποδειχτεί καταστροφή και η Fiora πεθαίνει για άλλη μια φορά. Είναι 0-3 ήδη. Επιπλέον ο Break έχει αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα 40 creeps. Δεν είναι μικρό το προβάδισμα το οποίο έχει. Αυτή τη στιγμή η διαφορά των δύο παικτών είναι στα 2000. Και στα 2000 όταν έχει τέτοια τρελή διαφορά, το lane το έχει χαμένο. Άρα πρέπει αναγκαστικά η Fiora να φύγει από το top lane και να κυνηγήσει κάποιο play, να κάνει κάποιο group. Αντίθετος θα προτιμήσει να πάει ξανά πάλι στο top lane και να πει: OK, συνεχίζω. Κατά μια κακή επιλογή από την. Λίγη προσοχή, Βασίλη, πώς το βλέπεις? Πρέπει να παίξει και λίγο πιο αμυντικά γιατί έχουν πρόβλημα. Το bottom lane, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πήραν τον double kill πέσει πολύ πιο επιθετικά. Ακριβώς. Αλλά τα παιδιά δεν έχουν πρόβλημα να περάσουν μετά μας. Το mid είναι ένα. Είναι ένα lane που παίζει συνέχεια ξύλο. Και εδώ πέρα αυτό ακριβώς. Δεν προλαβαίνει να παίξει ούτε καν το ulti. Η Άρη παρόλο που ήταν 0-3. Όχι, 0-2 βασικά, κατάφερε και γύρισε το σκορ της. Γενικά η Άρη φαίνεται ότι παίζει, είναι πολύ καλή. Το λέω ότι είναι, παίζει πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε βασικά να κατάφερε να έχει εξ αρχής τον blue buff, θεωρώ, και να μην το έχει πάρει η Elise. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε παίξει ακόμα πιο επιθετικά. Και ίσως αυτή τη στιγμή κιόλας και η Λούλη να έχει κιόλας ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Για κάποιο λόγο η Fiora αποφασίζει να παίξει επιθετικά. Χαζά επιθετικά βασικά. Γιατί ενώ γνωρίζει ότι είναι πίσω. Πολύ καλή. Για κάποιο λόγο παίζουνε. Πολύ δυνατή. Ναι. Ωραίο flash. Ωραίο flash. Βασικά δεν ήταν flash, νομίζω ο Valkyrie ήταν. Δεν είδα. Έπαιξε ο Alistar flash. Όχι. Όχι. Κανένας δεν έπαιξε. Εμείς έπαιξε flash για να πιάσει τον Μπρομ. Αυτό να σου πω. Είδες έτσι, δεν μπέρδεψα το flash με το smite. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Στο stream. Παρόλα αυτά όμως. Εδώ πέρα λογικά ο Κόρκι πρέπει να είναι εκτός, γιατί δεν έχει Βαλκύρια. Όχι, έχει Βαλκύρια. Και το bot. Και ο Alistar λογικά θα πεθάνει. Παρόλο που έχει το ulti, δεν έχει σημασία. Θα πεθάνει τον Gangplank. Ο οποίος Gangplank αυτή τη στιγμή έχει κλείσει για την παράσταση. Είναι πιο μπροστά από όλους. Ποιος? Ο Gangplank είναι πιο μπροστά αυτή τη στιγμή από όλους. 5-0 Gangplank είναι πολύ καλό. Να σου πω, Γιάννη. Ναι. Το chat το κοιτάζουμε καθόλου. Και για λοιπόν, παιδιά, θα το φτιάξουμε κι αυτό. Και για άλλη μια φορά η Λούλου θα πέσει στην προσπάθεια έτσι να βγάλει επιθετικό play. Ακριβώς. Έχει καταφέρει ακριβώς το αντίθετο, γιατί η Ελίση είναι μια ζωή κοντά στο μη. Πρέπει να προσέξει λίγο. Παρόλο, πάνω, παρόλο βασικά από ότι δεν χρειάστηκε η αλήθεια στα προηγούμενα ένα βένα. Και θα έχουν πρόβλημα τώρα. Αλλά είναι και ο Κόγκμα εδώ πέρα, οπότε δεν νομίζω να έχουν προβλήματα, παιδιά. Για λίγο δεν. Δέχεται ο Ντάου. Δεν έχει εδώ πέρα ο Μπράουν. Ντάματ είναι ακριβώς. Ο Ντέξ ο οποίος βρίσκεται. Τελώς. Όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είχε τέτοιο. Δεν είχε τα rights. Τα rights, τις ψυχές. Βασικά δεν είναι τα. Δεν είναι πλέον τα ρίσκα, είναι οι κουκουβάγες, είναι αυτό το πράγμα που δεν καταλάβει. Για να μπορεί να κάνει jump η Elise στο jungle camp. Αλλά
που είναι kill για kill. Θεωρώ ότι ήταν χαζή επιλογή αυτό, εντάξει. Απλά κυνήγησε το kill. Όπω damage ο Κόρκι. Ο Κόρκι βγάζει πάρα πολύ damage, ειδικά από τη στιγμή που έχει βγάλει και όλο το παλικάρι το Triforce. Τον Πέρσο είναι τρελό. Περιέργω η αλήθεια είναι ότι ο Κόκκιμα ακόμα δεν έχει βγάλει το αντικείμενο για το οποίο κυνηγάει το τόσο πατώσο πολύ. Το οποίο αυτή τη στιγμή να σε κάνω πίσω σου ποιο είναι. Έλα, θα μου έρθει. Γκουίνσο. Να. Όχι Γκουίνσο. Πάει να βγάλει, μου ναι, το Γκουίνσο, ναι. Hop. Πραγματικά το διάστημα το οποίο. Το... ναι, το έβγαλε, ισχύει. Το Rageblade, ναι. Τώρα πλέον ο Κόκκιμα θα είναι υπερβολικά ενοχλητικό για την απέναντι ομάδα. Λούλου δεν μπορεί πάντως να ανταπεξέλθει ενάντια στην Άρη. Ναι, παρόλο που πήρε ένα πολύ δυνατό άτομα στην αρχή ο Τζοκ. Ο Τζοκ και ο Τζοκ δεν έκανε η αλήθεια αυτό που περιμέναμε. Η Άρη από τη στιγμή που έβγαλε κιόλα στο. Ναι, αυτό που λέγαμε, ναι. Η Άρη απλά μπαίνει και την καταστρέφει. Και από τη στιγμή που η Άρη κιόλα έβγαλε και το Abyssal. Παίζει πολύ πολύ πιο προσεκτικά. Για να δούμε, θα καταφέρει να τον πεϊτάρει. Θα καταφέρει. Dex. Dex. Που είσαι, Dex. Και θα πεθάνει και ο Γκρινός εδώ. Και θα πεθάνει και ο Dex. Όχι. Ο Dex δεν θα πεθάνει. Πολύ καλή. Και η Άρη θα πεθάνει το Turret, αλήθεια τώρα. Δεν φίλω ότι μύθηκε ένας να ρίξει ένα χιτάκι στην Άρη. Πάντως τα παιδιά το καταφέραν και το γυρίσαν το σκορ. Παρόλο που στην αρχή οι WLG είχαν πολύ μεγάλο προβάδισμα. Εντάξει, υπήρξαν κάποια λαθάκια τα οποία εντάξει είναι αναμενόμενα. Για το που λέγαμε ότι κάποιες φορές η έλλειψη εμπειρίας σε κάνει να έχει τέτοια τέτοιες προβλήματα. Βασικά δεν είναι τόσο η έλλειψη εμπειρίας, είναι ότι πολλές ομάδες έχουν το πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρουν πότε να κάνουν grouping, δεν ξέρουν πότε να κάνουν team fight. Οπότε... βγαίνει και αυτό που σκέφτεσαι, ναι. Έτσι, δεν είναι... αλλά το match είναι στα ίσα, οπότε δεν είναι στα ίσα. Έχουμε μια διαφορά 2K στα goal. Αλλά το έχουν κλείσει, έχουν κλείσει τη διαφορά η αλήθεια. Σίγουρα ναι, σε σχέση με πριν. Οκ, okay, επίσημα θα κλείσω τον Chrome. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Σωτηράτε, τώρα είδα καλώς ότι έχεις κάνει follow, φίλε. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι βλέπω το stream. Κατά στα FPS μου. Δεν έπιασε εδώ η Lloyd την Elise. Θα αναγκαστούν όμως, θα την φορσάρουν όμως απλασάρι. Αυτή τη στιγμή η Άρη θεωρώ ότι έχει καταφέρει να κάνει αυτό που δεν θεωρούσα ότι μπορούσε να κάνει στην αρχή. Να καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι μόνη της. Καθώς βάζει πάρα πολύ damage, ακόμα και παίζει τελείως αμυντικά το combo της. Εδώ break. Θέλει να σπάσει. Θέλει να σπάσει το turret, αλλά για κάποιο χαζό λόγο ο Break δεν έχει καταλάβει μάλλον ότι έχει πάρει το tower aggro. Ουουου, πάρα πολύ δυνατό flash, η αλήθεια είναι. Τρέχει ο Dex εδώ. Ο Dex θα κάνει το λάθος να διώξει την. Βοήθησε λίγο τη Φιωρή. Όχι, είναι αυτό το πράγμα. Θα κάνει το λάθος, θα διώξει τη Φιωρή μέσα το ulti και κοντά κιόλας και το βαρέλι. Με αποτέλεσμα να μην φάει το damage το οποίο έπρεπε από τον Gangplank. Ο οποίος ο Gangplank πρέπει επίσης να πούμε ότι έχει ολοκληρώσει και το Infinity έτσι. Ouch, για άλλη μια φορά. Αυτή η Λούλη θα ξελευθεί. Και η Λούλη από εκεί πέρα που είχε 5-1. Ή 4-1 ήταν. Από 5-0 μπορεί. Όχι, 5-2 ήταν σε κάποια φάση. 4-1, 5-2, ναι. Έχει πάει 5-5. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο κακό το σκορ, αλλά από 5-2 είναι λίγο. Ναι. Μπορούν. Και η Κόλλα και επίση η Άρη Κόλλα έχει βγει κιόλα και μπροστά στο farm τη. Οι good cuts έχουν πάρει τα πάνω του. Για να μενόμενο έτσι. Οι οποίοι Κόλλα μειώνουν κιόλα τη διαφορά κάτω το ένα χιλιάρικο. Ακριβώ. Το πότε μου λένε για κάποιο λόγο αποφασίζει να φριζάρει αντί για να πιέσει το lane. Υπόψη μου βγαίνει δράκος 35, οπότε κανονικά θα έπρεπε να μπουσάρουν το lane. Ακριβώς. Και να κάνουν συνέχεια group για δράκο. Βέβαια. Ο break συνεχίζει να μπουσάρει το top. Ναι, ο break συνεχίζει τέτοιο ο κάθεκτος. Ναι. Το παιδί του συνεχίζει γιατί είναι Bobo Master. Bobo Master του Goblin. Γιάρη, εντάξει, δεν μπορεί να την ακουμπήσει πλέον. Ισχύει. Πάντως, τα παιδιά έχουν. Έτσι πιάνετε εδώ. Όχι, δεν πιάνετε, αλλά τρώει η αλήθεια ένα burst στη μάπα.
άθελά του. Η Άρη απλά σφαμάρει για να μπορέσει να κάνει κάποιο pick, κάποιο play. Θέλουν Δράκο δική μας. Βγαίνει κολλάς και ο Δράκος, οπότε θέλει να φορσάρει κάποιον να κάνει back. Πολύ καλά τα πίγκουρτς εδώ πέρα απέναντι της ομάδας. Αλλά μάλλον ο Δράκος είναι το WG, οπότε δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα καν βασικά. Και το καλό καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε καν ο Gangplank να παίξει κάποιο ulti, να παίξει κανένα... κάνει κάποιο teleport. Ouch! Παιδιά, ναι, ο Gangplank έχει βγάλει ήδη το Infinity, έτσι. Εντάξει, το... Καλά, έχει κάνει τρομερό farm, έτσι. Ναι, το παλικάρι. Αυτός είναι forgiven, παιδιά. Αυτός είναι forgiven που ψάχναμε. Εδώ, για να δούμε ο Dex. Ο Dex θα καταφέρει να πιάσει. Είναι και δύο κορκί. Πολύ damage όμως. Και easy kill, easy kill. Easy kill δεν ήταν, αντικειμενικά ο Corki παρόλο που ήταν ένα V2 κατάφερε και έβγαλε πάρα πολύ damage. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πολύ damage, ο Gangplank κάνει μια αμυντική ult εδώ πέρα. Για να μην βιαστεί βασικά ο Kogbo, αυτό είναι το θέμα του, εξ αρχής. Βέβαια δεν είχε κανένα απολύτως νόημα το play το οποίο αποφάσισε να παίξουν τα καλά γατιά. Γιατί είχαν χάσει ήδη Draco. Είχαν χάσει ήδη τον Corki, θεωρώ ότι δεν είχε νόημα το aggression αυτό της Άρη. Θα το χαρακτήριζα χαζό play. Και εδώ πέρα και όλα θα πιαστεί λογικά και ο Alistar, ο οποίος αργά αλλά σταθερά θα πέσει. Επίσης πιάνεται στο mid και ο Gangplank, ο Break, ο οποίος λογικά στην προσπάθειά του να αποσάρει το lane κατάφερε και πέθανε. Και ο Corki δεν θα σκοτώσει τον Kog, ο οποίος κόντεψε. Αυτό το attack speed του Kog, έτσι, φοβερό. Είναι μοναδικό η αλήθεια. Είναι. Με το πατήσει το W, διπλασιάζει το attack speed. Δεν υπάρχει. Και ακόμα ένα turret για τους WG, οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν σωστό gather η αλήθεια όμως, αυτή τη στιγμή και καταφέρουν και κλείνουν τη διαφορά. Παίζουν επίσημα, βασικά επιτέλους παίζουν σωστά τα παιδιά. Ναι, μπορούν τα παιδιά να παίξουν πολύ καλύτερα, απλά... Εντάξει, λάθη γίνονται. Σίγουρα. Και γίνονται κιόλας και από πολύ πιο... Από μεγαλύτερους παίκτες γίνονται. Μεγαλύτερους παίκτες και μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Όχι ρε Τζοκ, όχι αγόρι. Αλλά είναι και ο Μπρόμε και ο οποίος δεν φεύγει πίσω, για να δούμε λίγο. Πολύ και θα παίξει το ulti πάνω στον Μπράουμ. Καθαρά και μόνο για να κάνει το knock-up, αλλά η Άρη είχε ακόμα ένα jump. Οπότε δεν είχε κανένα μεγαλύτερο απόλυτο νόημα. Η Άρη παίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης παίζει πάρα πολύ καλά κιόλας και ο Corki. Κουρσάτο στο mid. Ακριβώς. Η ομάδα The Good Cuts θέλει να κυνηγήσει κάποιο objective. Και αυτή τη φορά θα είναι το blue το WLG. Έχουν πάρα πολύ καλό map control. Τουλάχιστον στην πλευρά του jungle. Όπως βλέπουμε έχουν 1, 2, 3 wards. Και θα πιαστεί και, ναι, και θα πιαστεί ο... Ω, αμυντικό ulti από τον Dex, ο οποίος θα σώσει την blue. Για να δούμε εδώ πέρα το damage. Για να δούμε. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο κόσμος, παρόλο που έπαιξε το παλικάρι ένα V4 με το παρακεφάσι. Ένα V3 βασικά. Για να δούμε το combo GP πάνω στον Alistar. Για λίγο βασικά δεν πιάστηκε το Perondex πάλι από το farmer καιρό. Πώς θα πάθω. Πέσε ένα προετοίμαστο. Παραμαγειρό, τέτοιο κόμπο της Άρη. Ναι. Εδώ πέρα ναι, είδες τι μπορεί να κάνει το map control, φίλε. Είχανε βάλει 1, 2, 3 wards και. Εντάξει. Είναι λες και απλά περιμένεις τον αντίπαλο να σου έρθει. Ξέρεις πολύ καλά, δηλαδή τι θα γίνει. Όπα, κάτι χάσαμε. Τι έγινε εδώ. Αυτό λέγεται Gangplank, φίλε. Τι έκανε GP. Ο GP απλά. Του είπε καλή νύχτα. Ο Alistar εδώ έχει πρόβλημα. Ο Alistar επίσης δεν έχει ulti. Το αναγκάστηκε να την παίξει στο προηγούμενο fight μόνο και μόνο. Κάνεται τον Μπρόμο, αλλά τίποτα τρομερό. Να. Εντάξει, ο GP έχει. Θα κυνηγήσουν τον Μπάρον. Θα κυνηγήσουν τον Μπρόμο, ναι, γιατί θα μπορούν μάλιστα εύκολα γιατί δεν έχουν indicar και support. Για απέναντι ομάδα. Τον Good Cuts. 950 damage Παναγία και πιστεύω πάνω στον Μπάρον. Ο Μπάρον αυτός βασικά κατεβαίνει υπερβολικά γρήγορα. Και αμφιβάλλω ότι θα είναι σε θέση βασικά να είναι, να είναι σε θέση Good Cuts για να μπορείς να τον διεκδικήσει. Ναι. Ο Μπαρόν βασικά θα πέσει πριν αποφασίσει καν η Ελίσσα να αποφασίσει βασικά να κάνει το ραπέλ. Ωπα, τι mind game τρελό ήταν αυτό. Swaggy play από την Dex. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηση κατά λάθος.
Θα του έχει πλάκα. Και θα πιαστεί η Λούλου και θα πέσει από την. Δεν θα πέσει, θα πέσει. Τελικά θα πέσει, θα πέσει. Βασικά θα σωθεί. Για λίγο θα σωθεί. Και βασικό παράγοντα ήταν το γεγονό ότι η ομάδα WLG ήταν δίπλα ακριβώ στην Λούλου για να την βοηθήσουν. Και θα πέσει και η Φιώρα. Η οποία Φιώρα έχει καταστραφεί αυτή τη στιγμή. Έχει να αντιμετωπίσει ένα GP ο οποίος έχει 100 κρυπάκια πάνω από αυτήν. Βασικά, ναι, βασικά έχει να κάνει βασικά με ένα GP ο οποίος έχει 5 χιλιάρικα πάνω. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Το σκορ μιλάει μόνο του. Παιδιά, δυστυχώς το σκορ και το φάρμα εδώ πέρα δυστυχώς μετράνε. Η ατάκα του αρχηγού εδώ πέρα δυστυχώς δεν πιάνει. Όταν το σκορ δεν μετράει. Το σκορ μετράει και το φάρμα μετράνε και όλα μετράνε βασικά. Στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ από ό,τι κατάλαβα ο Alistair ήθελε να παίξει κάποιο κόμπο αλλά θα καταφέρει να πιαστεί. Και παρόλο που έχει το ulti πέφτει κιόλας και σχετικά γρήγορα. Και θα πεθάνει. Ouch. Πολύ aggressive το playstyle των WLG, οι οποίοι μεγαλώνουν τη διαφορά των gold που έχουν με την αντίπαλη ομάδα. Ο break συνεχίζει και που κάνει αυτό βασικά το οποίο πρέπει να με κάνει ένα GP. Κάνει σωστό poking. Τώρα αυτή τη φορά στο bottom lane. Για να δούμε τι θα κάνουν τα παιδιά. Όχι, δεν θα καταφέρει να βγάλει παραπάνω damage η Λούλου. Για να δούμε τι θα κάνει η αντίπαλη ομάδα η οποία κιόλας έχει να αντιμετωπίσει κιόλας και μια ομάδα η οποία έχει Baron. Όπα, και θα εξαλειωθεί. Ο Corki θα πεθάνει, δεν θα πεθάνει. Βασικά δεν θα πεθάνει, αλλά. Έλα, λίγο έχει μείνει ακόμα. Απλά στο εκεί το βαρέλι. Μπράβο. Λολ. Η WLG είναι μες στη βάση των αντιπάλων και δεν καταχαπαριάζει ο Χριστό και θα πέσει για άλλη μια φορά Alistair από τον κόγκμο. Ωραίος αν βαίνει παίζει εκπληκτικό κόγκμο. Ο Κόργιε την άλλη ο οποίος παρόλο... Α, τη Zigwell Play είναι ίσχυε. Θα έρθει ο Surrender από την αντιπάλη ομάδα. Βασικά δεν είχε νόημα, θα τελειώνω ένα παιδιά. Παρόλο που δεν είχαν μεγάλα... βασικά δεν είχαν αρκετό χρόνο για να βγουν ακόμα η απέναντι ομάδα, τα παιδιά πήγαν και κάνουν σαν λίτο το παιχνίδι. Εντάξει, θα μπορούσαμε βασικά να μην το κάνουν. Θεωρώ. Μπράβο στα παιδιά. Ναι. Λόλ ξεκόλα. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν το βρίσω. Ε? Μου κάνει χάσαμε. Λέω αλήθεια, ναι, μας κάνανε ναι και χάσαμε. Βάλτε τώρα. Τώρα στην κλίση. Περίμενε. Φράδε, βάλω, το βάλω στην κλίση. Μην αγχώνεις. Στο μεταξύ, γιατί βλέπω από το παιχνίδι. Α, εντάξει. Τέλος. Να δούμε πού να εντάξει. Κάπα δεν λέγεται αυτό στο Skype. Ναι, ναι, ναι. Το κάπα, κάπα, κάπα. Εκεί, εκεί, εκεί. Είναι μέσα. Ναι, είναι μέσα. Θα τον πετάξουμε παιδιά την ομάδα. Ο εντάξει δεν είναι καθόλου καλός με τις παιδιά να ξέρει. Άσχετος δεν ξέρει. Άσχετος παιδιά ακριβώς δεν ξέρει τίποτα το παιδί. Εντάξει, μου κάνει χάσαμε. Μας κάναν νέες και χάσαμε. Καλά, να ξέρεις, το έχουν πάθει. Το έχουν πάθει, να ξέρεις. Και λέω πώς γίνεται αυτό, λέω, αφού τους πατάγανε. Τι λέτε, ακούω. Ρε Γιώργο, μου πήγε η καρδιά, ρε. Από καρδιά μου πάει. Βλέπω ότι τους πατάτε και μου λες, χάσαμε. Λέω, τι. Πώς γίνεται αυτό. Τώρα βέσουμε με κάτι Platinum Gold. Η αντίπαλη ομάδα τι ήταν, Αόρινα. Ήτανε Diamond Solid. Σας κοντράρανε πάντως για αρκετή ώρα. Δεν παίξαμε καλά το early game, εντάξει. Μετά όμως είχαμε ένα προβάδισμα στην αρχή και... Εντάξει, κάποια λάθη δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ακόμα. Για πες. Πάντως ήταν αντικειμενικά εμείς έτσι όπως τα βλέπαμε. Η Φιώρα πρέπει να δάκρυσε. Ναι. Τη Φιώρα βασικά την κάνανε να δάκρυσε. Εγώ προσωπικά το πέταγα εκείνη τη στιγμή. Το πληκτρολόγιο δεν είχα σκοπό να καθίσω και να παίζω. Γιατί μετά από κάποια φάση κιόλας δεν έπαιζε καν να. Ένα βέβαια, σε κάποια φάση έπαιζε 1v2. Στην αρχή είχαμε 2v2 πολύ στο mid. Εντάξει, πήραμε 2 kills στην αρχή, έκανε το snowball η Λούλου και έτσι τους νίκησαμε το game.
Μακάρι να. Αυτό βασικά τώρα το οποίο συζητά τώρα μαζί με τον Τζόκ είναι, με τον Τζόκ είναι ότι έκανε αρκετά misplay στο mid. Βασικά είχε ξεκινήσει δυνατά, αλλά μετά εντάξει λίγο. Hi mom. Hi breaks mom. He's on stream. Η Άρη ήταν πολύ καλή. Έπαιξε πολύ καλά η Άρη. Εδώ πέρα έχει τον πρώτο fanboy να ξέρει. Έχει τον Άιμον και Ζέριαχ, ο οποίο γίνεται και λέει ότι ο καλύτερο παίκτη είναι ο Jungler. Σα λέει κανεί λάθο. Άντε έχει και fanboy, ρε. No break that sexy voice. Από εδώ από το Skype. Great guys. Ναι, κάτσε να ξανανοίξω πάλι το game τώρα που δεν παίζουμε. Είμαστε στο lobby τώρα για το επόμενο game. Εύκολο το βλέπω. Ωραία. Αν δεν είναι Smurf, γιατί πάλι είναι Gold Platinum, οπότε... γνωρίζεις άμα το τουρνουά είχε, άμα είχε γενικότερα κάποιο επιτρεπτόριο για να πάρεις μέσα, δηλαδή άμα δεν ξέρω εγώ μέχρι Diamond και τα σχετικά, ή ήταν όσο ό,τι πάει. Θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Εντάξει, τώρα να βάλεις ένα... Και level να είσαι, να τρελνάς 25 level, μπορείς να μπεις. Α, κομπλέ. Yeah. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε εύκολους αντιπάλους. Πάντως, ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχετε μετά από τις τακτικές και όλα αυτές τα training που κάνατε, φαίνεται ότι έχετε βελτιωθεί κάπως. Αρκετά θα λέγαμε. Και ακόμα, στο πρώτο game που κάναμε το Lean Swap, δεν το παίξαμε καλά, είδες, κάναμε κάποια λάθη, θέλαμε να κάνουμε dive, δεν μπορούσαμε. Θέλει ακόμα εξάσκηση, αλλά το έχουμε. Σίγουρα όμως είστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, το οποίο άμα βελτιωθείτε κι άλλο, εντάξει. Θα πάει ακόμα καλύτερα, φίλε. Θα πάει πολύ καλύτερα. Και τα lanes σαν κάμερα έχουν περάσει. Εγώ είπα στο Βασίλη από το πρώτο game. Το bottom lane έπαιξε υπερβολικά καλά, θεωρώ. Και στα δύο παιχνίδια. Βελτίωση για το break. Break, by the way, your gangplank is sick. Yep. I think you should... Τη στιγμή που πήρε τον double kill στο top, είπα... Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει, λέω, τελείωσε, δεν. Φώναζε μόνος του μέσα Skype. Τέλος πάντων, επειδή με περιμένει και έχουμε ήδη μπει στο lobby, σας έκανα invite να κάνετε spectate. Κάνε πάλι. Έχουν κάποιο πρόβλημα οι αντίπαλοι να μπούμε στο spectate mode. Μπείτε και βλέπουμε. Μπείτε και βλέπουμε. Ωραία, okay, κάνε πάλι. Με περιμένει και άλλοι, βγαίνω και θα τα πούμε στο τέλος του game. Καλή επιτυχία, Γορίνα. Δες το πόνο. Ευχαριστώ. Για να δούμε, φίλε, τώρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Η ομάδα της Dota 2 έχασε. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Παίξαν πολύ καλά ενάντια σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Μια Ρώσικη, την Siberian Valensky. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε κανονικά. Σιγά σιγά και τα παιδιά της Dota θα τους γνωρίσετε. Ελπίζουμε σιγά σιγά να θέλουμε να κάνουμε και streaming τα παιδιά, να σας τους δείξουμε, να τους γνωρίσουμε. Πέντε, εγώ είχα τη άκυρο. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής οι ελληνικές ομάδες στο ESL αυτό. Α, δεν έχω δει καθόλου. Αλήθεια, πολύ καλό αυτό. Mm-hmm. Πολύ καλό αυτό. Πολλές ομάδες δηλαδή έχουν ξέρω εγώ και στα πρώτα δύο παιχνίδια. Αν μπορείς να δείξεις και τα brackets και στα παιδιά κιόλας, να το δούνε. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Να κάνω λίγο ένα edit. Βεβαίως, βεβαίως. Properties. Ναι. Και βλέπετε τα brackets εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν και οι Red Like, οι Amorphous Gaming έχουν περάσει, επίσης και οι Anonymous, οι οποίοι θα παίξουν νομίζω τώρα και περιμένουν να δουν Kappa vs Vicious Gaming, να δούμε τι θα κάνουν αυτοί. Με ποιους παίζουμε τώρα? Εμείς παίζουμε αυτή τη στιγμή του Helen Buck. Helen Buck. Helen Buck. Πολύ καλά, πολύ καλά. Yep. Τα παιδιά πάνε αρκετά καλά. Θα βάλετε καθόλου μουσικό, αλλά πώς το βλέπετε. Τώρα ξύνεις πληγές, έτσι. Ξύνω πληγές τώρα. Πού είναι ο Ντίμι, Ντίμι, έλα εδώ, φέρε μουσική. Όντως, πλάκα, πού είναι ρε φίλε το παιδί αυτό. Ψάχνουμε τον Ντίμι, τον πέθυνο της μουσικής, στους WL Gaming. καλά. Βασικά, παιδάκια, θα περιμένετε δύο λεπτά. Επειδή είχα κάνει τη βλακία και λέω γιατί τόση ώρα κολλά, γιατί τόση ώρα κολλά, γιατί έχω ανοιχτό ακόμα το Premiere. Α, ωραίος. Ναι. Για αυτό το λόγο έβλεπα σε κάποια φάση καρέ μες στο παιχνίδι. Ελπίζω μην φαίνονταν και άσχημα σε όσους μας βλέπανε. Ναι, μακάρι.
Γενικά έχουν κάνει καλά βήματα μέχρι στιγμής. Μετά έχουμε ανάμεσα στους νικητές του Team Omgenak με Strasdeni. Θα πάθω κεφαλικό από τα ονόματα. Δεν μπορώ να τα έλα. Μου αρέσει κάπω κάνει έτσι. Guys, be right back. Κάνω λίγο ένα ριστάρτακι λίγο τον υπολογιστή και επιστρέφω. Επανερχόμαστε σε δύο λεπτά. Ακριβώς. Μην φύγετε. Είναι συντονισμένοι. Στο WGTV. Ναι, άμα μιλήσω και λίγο πιο αισθησιακά, παιδιά, πιστεύω ότι το έχω για ροζ γράμμι. Θα σε ενημερώσω να κάνω κάτι.